Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του volosLive.gr από την βροχερή Τζαριτσάνη, εδώ όπου σε 5 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει η πρώτη αγωνιστική για τον τέταρτο όμιλο της γάμου εθνικής κατηγορίας, το παιχνίδι ανάμεσα στον Οικονόμο Τζαριτσάνης και την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Ένα παιχνίδι το οποίο ανοίγει την πρώτη αγωνιστική για την γάμα εθνική κατηγορία. Ένας Ολυμπιακός Βόλος θέλει να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης του στο πρωτάθλημα της γάμα εθνικής κατηγορίας και να περάσουμε γρήγορα στις συνθέσεις, διότι αρχίζουν σιγά σιγά οι δύο ομάδες και κάνουν την εμφάνισή τους έξω από τα αποδυτήρια. Λοιπόν, για την ομάδα του Οικονόμου Τζαριτσάνης, ο κύριος Κατσάρα σήμερα έχει επιλέξει να ξεκινήσει με τους Νούσια, Ντούφα, Μπουμπουνάρα, Τσακάλι, Κουμπούρα, Χάμο, Γκαμπέτα, Καραλούλη, Πετράκη, Τόλιο και Καλφούτζο. Για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου, ο κύριος Περικλής Αμανατίδης έχει κάνει μια έκπληξη σήμερα στην εντεκάδα και αυτή ακούει στο όνομα Σεραφείμ Παπαϊωάννου. Το λέγαμε όλη την εβδομάδα ότι μπορεί να ξεκινήσει ο νεαρός ποδοσφαιριστής, διότι έχει αφήσει πολύ καλά στοιχεία και έτσι ξεκινάει σήμερα στην εντεκάδα. Νούμερο 1, Αστέριος Γιακουμίσκα από τα δοκάρια, δεξιά Σάβας, αριστερά Μπουτζίκος, οι δύο στο κέντρο της άμυνας ο Λεάντρο Πίντο μαζί με τον Σεραφείμ Παπαϊωάννου, ακριβώς μπροστά τους ο Στάδης Ορόκας μαζί με τον Νταβίτ Ναζίμ, δεξιά ο Σγκούρη, αριστερά ο Σερτζίνιο, πίσω από τον προωθημένο Βασίλη Σαχινίδη, ο Αριστίδης Λότας. Αυτή είναι η 11 για τους Ερυθρόλευκους και στον πάγκο για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου είναι η Παλιούρας, Πατσής, Παπουτσογιαννόπουλος, Οικονομόπουλος, Κόλα, Σκοπελίτης και Καναβός. Οι δύο ομάδες κάνουν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο. Ένα πολύ ωραίο γήπεδο εδώ στην Τσαριτσάνη για να παιχτεί ποδόσφαιρο. Ένας αγωνιστικός χώρος ο οποίος βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση παρά την βροχή που έχει ρίξει. Βλέπετε στα πλάνα σας την παράταξη των δύο ομάδων, στην ομάδα της Τσαριτσάνης από τα δεξιά με τα πράσινα και την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου με τα κόκκινα από τα αριστερά. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού Βόλου, οι οποίοι ακολούθησαν την ομάδα του Ολυμπιακού, όπως είπαμε, μεμονωμένα σήμερα εδώ στην Τσαριτσάνη, διότι υπάρχει απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης, είναι γύρω στα 200 με 250 άτομα εδώ στην Τσαριτσάνη, οι οποίοι ήρθανε σε αυτό το πρώτο εναρκτήριο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό Βόλου φέτος εδώ στην Τσαριτσάνη να στηρίξουν την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης ο κύριος Καραντώνης, με βοηθούς τον κύριο Τροσιάδη και τον κύριο Φράγιο. Με βοηθούς, όπως είπαμε, τον κύριο Τροσιάδη και τον κύριο Φράγιο. Ο κύριος Καραντώνης, ένας αξιολογημένος διαιτητής, Super League πέρυσι. Φέτος αγωνίζεται στους πίνακες της Β' εθνικής κατηγορίας και επειδή το παιχνίδι σήμερα θεωρείται αξιολογημένο, ο κύριος Καραντώνης είναι αυτός ο οποίος θα σφυρίξει την έναρξη της αναμέτρησης. Οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου τώρα έχουν πάει στην απέναντι μεριά στον πάγκο για να κάνουν το γνωστό σύνθημα που κάνουν σε όλα τα παιχνίδια μέχρι σήμερα και στα φιλικά παιχνίδια το κάνανε αυτό. Περιμένανε και τον Στάθη το Ρόκα, τον αρχηγό, για να φωνάξουν όλοι μαζί το σύνθημα της ομάδος για επιτυχία σήμερα εδώ στην Τσαριτσάνη. Ολυμπιακός Βόλου, ο οποίος θέλει μόνο τους 3 βαθμούς για να ξεκινήσει με το δεξί την σημερινή αναμέτρηση εδώ στην Τσαριτσάνη. Είπαμε, βροχερός ο καιρός, αλλά πολύ καλές συνθήκες για ποδόσφαιρο. Το γήπεδο είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δεν έχει επηρεαστεί καθόλου ο αγωνιστικός χώρος και πιστεύουμε όλοι να παρακολουθήσουμε ένα πολύ ωραίο θέαμα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αστέριος Γιακουμής κάτω τα δοκάρια για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου, Λεάντρο Πίντο και Σεραφείμ Παπαϊωάννου, είπαμε, στην αμυντική διάδα. Αριστερά ο Νίκος Μπουτζίκος, δεξιά ο Σάκης Σάβας, λίγο μπροστά τους ο Στάδης Ρόκας, ακριβώς λίγο πιο μπροστά από τον Ρόκα αγωνίζεται ο Νταβίτ Ναζίμ, δεξιά ο Αντώνης Γκούρη, αριστερά ο Σερτζίνιο, μοναδικός προωθημένος και επιθετικός για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου ο Βασίλης Σαχινίδης και πίσω του ακριβώς ο Αριστίδης ο Λότας, ο οποίος περιμένουμε όλοι σήμερα να δείξει αυτά που έχουμε δει στα φιλικά παιχνίδια. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ στην Τσαριτσάνη. Οικονόμο Τσαριτσάνης, Ολυμπιακός Βόλου, φίλες και φίλοι του volosLive.gr. Και έχουμε την έναρξη του παιχνιδιού με τον Λότα να έχει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα γυρίσει για τον Ρόκα. Ρόκας για τον Πίντο. Πίντο θέλει να διώξει μακριά.
θα κερδίσει φάουλο Πίντο από τον Καραλούλη. Έκανε το φάουλ στην προσπάθεια του να διώξει ο Πίντο την μπάλα. Λεάντρο Πίντο, το γέμισμα για το Σαχινίδη. Κεφαλιά από τους παίκτες του Οικονόμου. Η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τους παίκτες του Οικονόμου. Να δούμε και αυτοί πώς έχουν παραταχθεί. Με τον Γκαμπέτα τώρα να κερδίζει την μπάλα και να κερδίζει και το φάουλ. Ο Λότας, ο οποίος έδιωξε την μπάλα. Φωνάζουν οι γηπεδούχοι για κάποια κάρτα στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Βόλου. Τελικά ο κύριος Καραντώνης λέει στο ιατρικό team του Ολυμπιακού να μπει στον αγωνιστικό χώρο για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Μπουτζίκο. Ο Μπουτζίκος πρέπει να είναι αυτός ο οποίος είναι στον αγωνιστικό χώρο, για να δούμε. Νίκος Μπουτζίκος είναι στον αγωνιστικό χώρο σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Και σηκώνεται ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βόλου τώρα για να έχουμε την συνέχεια του παιχνιδιού. Είπαμε, ο κόσμος του Ολυμπιακού Βόλου είναι κοντά στην ομάδα, το αποδεικνύει για ακόμα μια φορά σήμερα. Είναι πάνω από 250 άτομα αυτοί που έχουν έρθει για να παρακολουθήσουν την σημερινή αναμέτρηση. Νούμερο 4 Τσακάλι θα εκτελέσει η μπάλα για τον Γκαμπέτα. Αλλάξουν την μπάλα οι παίκτες της Τσαριτσάνης. Η μπάλα πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου με τον... όχι, έχει γίνει χέρι εκεί. Θα το δώσει ο κύριος Καραντώνης και θα το εκτελέσει ο Στάθης Ορόκας. Θα αφήσει ο αρχηγός της ομάδας του Ολυμπιακού για τον Νίκο τον Μπουτζίκο. Μπουτζίκος εκτελεί. Σερτζίνιο θα πάρει την κεφαλιά. Έχουμε πλάγιο άτου για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου από τα αριστερά, όπως επιτίθονται οι ερυθρόλευκοι στο πρώτο ημίχρονο. Νίκος Μπουτζίκος τώρα θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο out από τα αριστερά. Μπουτζίκος εκτελεί. Θα κόψουν οι παίκτες της Τσαριτσάνης το γέμισμα για τον Σγούρη. Σγούρη. Είναι έντονη η παρουσία του. Τι έχει δώσει τώρα. Έδωσε φάουλ ο κύριος Καραντώνης που έκανε ο Σγούρη, λέει. Τώρα έχουμε μια... μιλάει εκεί ο κύριος Καραντώνης με τον Σγούρη για αυτή την φάση. Έδωσε φάουλ ο διαιτητής σε αυτή την φάση, δεν το καταλάβαμε. Το βολέ τώρα από τον τερματοφύλακα. Κεφαλιά από τον Ρόκα, η μπάλα στους παίκτες της Τσαριτσάνης. Κεφαλιά που θα γίνει. Κρατάνε την μπάλα με τον Γκαμπέτα να βγάζει δεξιά. Οι παίκτες τώρα της Τσαριτσάνης σε μια προσπάθεια να περάσουν. Έχουμε φάουλ από τον ποδοσφαιριστή της Τσαριτσάνης, τον Γκαλφούτζο, επάνω στον Μπουτζίκο. Και τώρα ηρεμεί το παιχνίδι ο Αστέριος Γιακουμής, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο. Αστέριος Γιακουμής με το αριστερό θα γεμίσει. Ψάχνει να βρει το Σαχινίδη, κεφαλιά από τους παίκτες της Τσαριτσάνης. Θα διώξει ο Ρόκας για τον Λότα. Λότας πολύ ωραία, περνάει για τον Σγούρη. Ο Σγούρη δεν θα προλάβει όμως, είναι σε θέση offside, υποδεικνύεται μετά από την κάθετη πάσα που του πέρασε ο Λότας. Ο Σγούρη είναι σε θέση offside, υποδεικνύεται από τον βοηθό της αναμέτρησης. Και τώρα ο τερματοφύλακας, ο Νούσιας, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κεφαλιά από τους παίκτες της Τσαριτσάνης, θα διώξει ο Πίντο. Η μπάλα στον Σαχινίδη. Σαχινίδης πολύ ωραία για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο έχει δώσει offside. Δίνει offside ο βοηθός, ο κύριος Οδοσιάδης, σε αυτή τη φάση. Στο τέταρτο λεπτό αυτή η φάση για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου, λέει ο κύριος Θεοδοσιάδης στον Σερτζίνιο. Τώρα σίγουρα ο κύριος Δουσιάδης ξέρει καλύτερα από εδώ. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε καλή εικόνα στο ότι να είμαστε στη γραμμή, στην ευθεία, για να δούμε αν ήταν ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βόλου. Αλλά το έδωσε ο κύριος Δουσιάδης. Τσακάλι τώρα θα εκτελέσει. Κάνει το γέμισμα. Λεάντρο Πίντο την κεφαλιά. Η μπάλα στους παίκτες της Τσαριτσάνης. Θα κερδίσει ο Μπουτζίκος. Δίνει για το Σερτζίνιο. Ρόκας για το Σαχινίδη. Περνάει η μπάλα. Σγούρη. Σγούρη με τον Νούσια, θα βγει ο Νούσιας όμως και θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Η μπάλα στους παίκτες της Τσαριτσάνης τώρα, οι οποίοι θα δώσουν την μπάλα για τον Σάκη του Σάβα, ο οποίος θα εκτελέσει το πλάγιο. Σάβας εκτελεί το πλάγιο.
Δίνει για τον Σγκούρη. Σγκούρη στην περιοχή, Λότα. Θα πέσει ο Λότας, θα κοντράρει η μπάλα εκεί με τον Γκαμπέτα. Έχουμε φάουλ που δίνει ο κύριος Καραντώνης που έκανε ο Λότας επάνω στον Γκαμπέτα. Έτσι, έχουμε το φάουλ αυτό για την ομάδα της Τσαριτσάνης. Να πούμε ότι θα έχουμε και τα παιχνίδια της Γάμα Εθνικής όλα ζωντανή μετάδοση. Θα τα σας λέμε τα σκορ από τον τέταρτο όμιλο που μας ενδιαφέρει κιόλας. Και τώρα περιμένουμε να γίνει η εκτέλεση του Γκαμπέτα. Σηκώνεται και ο Νούσιας θα δώσει συνέχεια αριστερά για τον Γκμπούρα. Γκμπούρας, βαθιά μπαλιά. Ο Παϊωάννου θα βγει. Λέανδρο Πίντο. Κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες της Τσαριτσάνης. Ένα σουτ τώρα εκεί με τον Τόλιο. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Αστέριου του Γιακουμή. 0-0 είναι όλα τα παιχνίδια στον τέταρτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας για την πρώτη αγωνιστική, όπως είπαμε, στον τέταρτο όμιλο και όχι μόνο, γενικά στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. 0-0. Ο κύριος Καραντώνης τώρα κάτι λέει εκεί με τον Ρόκα. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες της Τσαριτσάνης πίσω στον Γιακουμή. Και τώρα ο Αστέριος Γιακουμής θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο. Γιακουμής, ωραίο βολέ. Αλλά εκεί δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης του. Η μπάλα στον Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου πολύ ωραία για τον Λότα. Λότας, ωραία μπαλιά για τον Σαχινίδη. Σαχινίδης έξω από την περιοχή. Δέχεται ένα μαρκάρισμα εκεί. Δεν δίνει κάτι ο κύριος Καραντώνης. Η μπάλα στον Τόλιο. Τόλιος με τον Σάβα. Παπαϊωάννου θα κερδίσουν την μπάλα με τον Χάμο. Χάμος πιέζει τον Στάθης ο Ρόκας. Η μπάλα έξω για τους παίκτες της Τσαριτσάνης. Θα έρθει εκεί πέρα ο Ρόκας όμως και πάλι θα κερδίσει την μπάλα και δίνει για τον Σάβα. Σας κρατάει και την μπάλα και κάνει βαθύ γέμισμα για τον Σγκούρη. Θα κόψουν την μπάλα οι παίκτες της Τσαριτσάνης ο χώρος της μισής γραμμής με τον Χάμο. Χάμος πιο γρήγορα ο Μπουτζίκος. Η μπάλα στον Καλφούτζο. Κερδίζει την μπάλα εκεί ο Σερτζίνιο πολύ ωραία και δίνει για τον Λεάντρο Πίντο. Και αυτός για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο στο χώρο της μεσαίας γραμμής και λίγο πιο αριστερά. Δίνει για τον Πίντο και αυτός για τον Λότα. Ωραία, αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Σάβας. Λότας. Λότας η προβολή από τον Τόλιο. Λότας παίζει γρήγορα. Η μπάλα βρίσκει στο χέρι του Μπουμπουνάρα. Αλλά δεν δίνει κάτι ο κύριος Καραντώνης. Πλάγιο άδειο για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου και πάλι. Όχι, για την ομάδα πάλι με τον Μπουμπουνάρα τώρα να εκτελεί αυτό το πλάγιο. Εκτελεί το πλάγιο, γυρίζει την μπάλα. Το γέμισμα που θα γίνει, η μπάλα εκεί όπως ο Σεραφείμ Παπαϊών θα πάρει την κεφαλιά και θα τρέξει ο Λεάντρο Πίντο, ο οποίος θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον τερματοφύλακα του, τον Γιακουμή. Γιακουμής κρατάει και την μπάλα και ψάχνει να βρει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη του. Γιακουμής. Γιακουμής το γέμισμα για τον Σγκούρη. Σγκούρη στην προσπάθεια του να κατεβάσει την μπάλα. Ούτε τώρα φάουλ ο κύριος Καραντώνης. Τόλιος με την μπάλα. Κερδίζει ο Σάβας. Λότας. Λότας πολύ ωραία. Κρατάει την μπάλα ο Αριστίδης ο Λότας. Και ψάχνει στο δεύτερο δοκάρι το Σερτζίνιο. Σερτζίνιο η κεφαλιά και η μπάλα κόρνερ. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό Βόλου. Στο 8ο λεπτό από τα αριστερά. Υπήρξε νέο φάουλ πάνω στον Αντώνη Σγκούρη. Αλλά δεν δόθηκε φάουλ από τον κύριο Καραντώνη. Και τώρα ο Λότας είναι αυτός ο οποίος πάει να κάνει την εκτέλεση του κόρνερ. Κάτι λέει ο κύριος Καραντώνης εκεί. Λεάντρο Πίντο ο οποίος βγαίνει για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Τον βλέπω Κουτσένη. Και κάποιος σηκώθηκε τώρα, κάποιος παίκτης Ολυμπιακού σηκώθηκε για... Μονομαχίες εκεί στην περιοχή. Τώρα ο κύριος Καραντώνης διακόπτει το παιχνίδι. Έχουμε κόρνερ τώρα με τον Λότα. Λότας. Εκεί τα σπρουξίματα μέσα στην περιοχή. Λότας. Εκτελεί ο Λότας. Περνάει μπάλα κεφαλιά που πάει να κάνει ο Σαχινίδης. Κερδίζουν οι παίκτες της Τσαριτσάνης. Κερδίζουν και το φάουλ που θα γίνει επάνω στον Γκαμπέτα. Και τώρα θα εκτελέσει ο τερματοφύλακας του Νούσια. Θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με αυτό το φάουλ. Τόλιος ο οποίος ζητάει την μπάλα εδώ αριστερά μας. Να δούμε ο Νούσιας που θα τη δώσει.
το φάουλ τώρα που θα εκτελέσει ο Νούσιας. Νούσιας εκτελεί κεφαλιά από τους παίκτες της Τσαριτσάνης, η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τους παίκτες του Οικονόμου. Σάβας πιο ψηλά θα χάσει την κεφαλιά. Η μπάλα στον Καραλούλη. Καραλούλης με τον Παπαϊωάννου εκεί, πολύ ωραίος ο νεαρός. Θα κερδίσει την μπάλα Σάβας. Πολύ ωραία αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ναζίμ. Ρόκας. Ωραία για τον Σάβα. Σάβας κρατάει την μπάλα και ζητάει την μπάλα ο Σαχινίδης. Ωραία, δεν περνάει όμως, κοντράρι. Ναι, offside. Ναι, offside από τον βοηθό στον Σαχινίδη αυτή τη φορά. Σάβας θα πάρει την κεφαλιά. Σγκούρι κρατάει και γυρίζει για τον Σεραφείμ. Ναζίμ, ωραία για τον Πίντο. Πίντο θέλει να δει το Σερτζίνιο. Κατεβάζει πολύ ωραίο Σερτζίνιο την μπάλα. Σερτζίνιο, ένας με έναν. Σερτζίνιο κρατάει την μπάλα. Τη σπάει έξω για τον Σγκούρι. Θα βγει εκεί και θα κόψει ο Μπουμπουνάρας. Πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου από τα αριστερά με τον Μπουτζίκο, ένας Ολυμπιακός ο οποίος έχει μπει δυνατά. Είμαστε στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης και έχει πιέζει την ομάδα του Οικονόμου. Η μπάλα τώρα εκεί όπου είναι ο Σαχινίδης. Σαχινίδης μέσα στην περιοχή, πιέζεται. Θέλει να γυρίσει corner. Δεύτερο corner για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου με το Λότο και πάλι να είναι ο εκτελεστής αυτό το corner από τα αριστερά. Λότας και ο Παπαϊωάννου και ο Ναζί μέσα στην περιοχή του Νούσια. Λότας εκτελεί, καλή εκτέλεση, περνάει η μπάλα, ένα τράβηγμα εκεί, η μπάλα out όμως από την κεφαλιά που έκανε ο Σεραφείμ Παπαϊωάννου, η μπάλα πέρασε out. Είμαστε στο 12 ακριβώς της αναμέτρησης, παραμένει το Οικονόμου Τσαριτσάνης Ολυμπιακός Βόλου 0-0. Το πλάγι out, το ελεύθερο τώρα που θα εκτελεστεί με τον Νούσια. Νούσιας στο χώρο της μεσαίας γραμμής, η μπάλα να ζύμει εκεί. Παλικαρίσια κερδίζει την κεφαλιά. Λότας θα κερδίσει και το φάουλ από τον παίχτη της Τσαριτσάνης. Να δούμε αν έχουμε κάποιο τέρμα στον τέταρτο όμιλο. Όχι, είναι όλα στο 0. Και η μπάλα τώρα στον Νταβίτ Ναζίμ, ο οποίος θα αφήσει για τον Ρόκα. Ρόκας, Σγκούρι. Κρατάει την μπάλα ο Αντώνης Σγκούρι. Γυρίζει για τον Παπαϊωάννου. Ναζίμ. Ναζίμ, πολύ ωραία για τον Σγκούρι. Σγκούρι περνάει πολύ ωραία. Θα συγκλίνει προς τα μέσα, προς το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ρόκας παίζει πολύ ωραία αριστερά για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο. Σγκούρι, ωραία εναλλαγή της μπάλας από τον Σγκούρι. Θα διώξουν οι παίκτες του Οικονόμου και η μπάλα τώρα εκεί όπου είναι ο Στάθης ο Ρόκας. Πίντο, Ρόκας, ωραία εναλλαγή της μπάλας από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Μπουτζίκος, Ρόκας, προβολή εκεί από τον παίκτη της Αριτσάνης και έχουμε το πλάγιο out και το νούμερο 11 πρέπει να είναι ο Τόλιος, όχι, το νούμερο 11 ο Καλφούτζος είναι αυτός ο οποίος είναι στον αγωνιστικό χώρο και τώρα σηκώνεται σιγά σιγά για να του προσβεστούν οι πρώτες βοήθειες. Τελικά σηκώθηκε, δεν έχει κάτι. Πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου με τον Νίκο τον Μπουτζίκο. Είμαστε στο 13ο λεπτό, πάμε για το 14ο της αναμέτρησης. Παραμένει το Οικονόμου Τσαριτσάνης Ολυμπιακός Βόλου 0-0, φίλες και φίλοι του Βόλου Live από την Τσαριτσάνη. Η μπάλα στον Λότα. Λότας, ωραία. Σερτζίνιο, Μπουτζίκος, λάθος η σέντρα. Η μπάλα τώρα στους παίχτες του Οικονόμου. Θα κόψει εκεί ο Μπουτζίκος. Πλάγιο out για την ομάδα της Τσαριτσάνης. Αυτό το πλάγιο out. Το πλάγιο out που θα εκτελεστεί. Θα κερδίσουν την μπάλα οι παίχτες της Τσαριτσάνης στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ένα διώξιμο τώρα που θα γίνει. Το γέμισμα, θα ψάξει να βρει τον Τόλιο. Σάβας εκεί όμως θα κερδίσει την μπάλα. Ναζίμ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πανταχού παρών ο Νιγηριανός. Παπαϊωάννου, πολύ ωραία μπαλιά για τον Σερτζίνιο. Λότας θα κερδίσει, θα χάσει όμως. Η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τους παίκτες της Τσαριτσάνης με τον Καμπέτα. Η μπάλα στο Λότα. Λότας κερδίζει την μπάλα. Λότας, να δούμε, θα δει το Σγκούρι. Όχι, δεν τον βλέπει. Κρατάει την μπάλα, παίζει με το Σαχινίδη. Σαχινίδης πολύ ωραία για τον Μπουτζίκο. Μπουτζίκος θέλει να κάνει τη σιρτή πάσα για τον Σγκούρι. Σγκούρι έξω για τον Σαχινίδη. Σαχινίδης εκεί στην προσπάθειά του να κερδίσει την μπάλα δεν μπόρεσε. Έχουμε πλάγιο για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι. Πιέζει σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Τώρα ξεκίνησε και να βρέχει για τα καλά εδώ στην Τσαριτσάνη. Ένα φάουλ τώρα για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου που θα κερδίσει ο Μπουτζίκος. Είναι σε πολύ καλό σημείο για τα πόδια του Αριστίδη του Λότα.
ο οποίος θα το κάνει απευθείας. Πιστεύω ότι από εκεί θα πάει απευθείας εκτέλεση. Είναι και το γήπεδο που γλιστράει κιόλας. Θα πάει σε απευθείας εκτέλεση ο Λότας, αλλά έχουν προθηθεί και ο Λεάντρο Πίντο και ο Ναζίμ και ο Σεραφίν Παπαϊωάννου. Είναι μέσα στην περιοχή του Νούσια, αλλά γνώμη μου πιστεύω ότι ο Λότας εκεί θα επιχειρήσει απευθείας εκτέλεση. Για να δούμε όμως τι θα πράξει τελικά ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού Βόλου. Ο κ. Καραντώνης πάλι φωνάζει για τα μαρκαρίσματα μέσα στην περιοχή του οικονόμου εκεί. Εκεί με το Ρόκα και τον Καμπέτα, εκεί υπάρχουν κάποιες μπλοξίματα. Λότας. Λότας έτοιμος να εκτελέσει. Εκτελεί, πολύ καλή εκτέλεση. Περνάει μπάλα κεφαλιά, εκεί που θέλει να γίνει, δεν περνάει όμως. Η μπάλα στον Τόλιο. Ρόκας θα έρθει εκεί πολύ δυνατά όμως, θα κερδίσει και την μπάλα. Θα παραχωρήσει το πλάγιο out ο αρχηγός του Ολυμπιακού Βόλου. Στάθης ο Ρόκας. Κεφαλιά τώρα από τον Σάβα Ναζίμ. Κεφαλιά για τον Σαχινίδη. Σαχινίδης ο οποίος γυρίζει πολύ ωραία για τον Σγκούρη. Σγκούρη περνάει σε αντιμέτωπο επίθεση ο Αντώνης Σγκούρη. Μπαίνει στην περιοχή και η μπάλα είναι κανονικά. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό Βόλου. Δίνει ο κύριος Θεοδοσιάδης. Ο Τόλιος πάει να διαμαρτυρηθεί. Δέχεται και την κίτρινη κάρτα σε αυτή την φάση. Η μπάλα είναι κόρνερ για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου, το τρίτο συνεχόμενο, με τον Νίκο τον Μπουτζίκο να είναι ο εκτελεστής αυτού του κόρνερ από τα δεξιά. Είπαμε, έχει ξεκινήσει να βρέχει για τα καλά εδώ στην Τσαριτσάνη. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι δεν υπήρχε ένα ψηλόβροχο, τώρα βρέχει κανονικά. Μπουτζίκος. Μπουτζίκος έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Νίκος Μπουτζίκος. Εκτελεί, δεύτερο δοκάρι, Ναζίμ, κεφαλιά, η μπάλα στο χέρι του Πετράκη. Ο κύριος Καραντώνης λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα και τώρα η μπάλα γυρίζει πίσω στον Γιακουμή. Φώναξαν από τους ερυθρόλευκους για χέρι σε αυτή την φάση. Δεν μπορούμε να το δούμε πραγματικά από εδώ, είναι πολύ δύσκολο. Εάν η μπάλα έχει ακουμπήσει στο χέρι, κάποιος από τους ερυθρόλευκους διαμαρτύρεται. Ο Ρόκας εκεί διαμαρτύρεται στον Καραντώνη για αυτή την φάση. Πλάγιο άδειο για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Εκτελεί Σερτζίνιο. Εκτελεί, σκάει μπάλα όμως και καταλήγει στα χέρια του Νούσια. Τώρα όσο βρέχει κιόλας το γήπεδο γίνεται ακόμα πιο γλιστερό εδώ στην Τσαριτσάνη. Η μπάλα στους παίκτες του οικονόμου τώρα. Τόλιος. Σάβας πολύ δυνατά εκεί. Πλάγιο άδειο για την ομάδα του οικονόμου Τσαριτσάνης. Πολύ δυνατά εκεί ο δεξιός ο πιστοφύλακας του Ολυμπιακού Βόλου. Θα πέσει στα πόδια του ποδοσφαιριστή της Τσαριτσάνης. Η μπάλα τώρα στους παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου. Νταβίτ Ναζίμ γυρίζει για τον Σάκη του Σάβα. Σάβας περνάει. Θα κόψουν οι παίκτες της Τσαριτσάνης. Ωραία παλιά για τον Σαχινίδη. Σαχινίδης δεν θα προλάβει όμως να φτάσει στην μπάλα. Νούσια θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης βρισκόμαστε φίλες και φίλοι του volosLive.gr. Μπορείτε να παρακολουθήσετε και την αναμέτρηση φυσικά και από το Web TV της ΠΑΕ του Ολυμπιακού Βόλου. Ολυμπιακός Βόλου Web TV, το οποίο και αυτό θα μπορείτε από εκεί να παρακολουθείτε και από το Volos Live τις αναμετρήσεις της ομάδας του Ολυμπιακού Βόλου. Μπουτζίκος στην προσπάθεια του να διώξει τα κοντράρι μπάλα. Πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Να δούμε εάν έχουμε και κάποια αλλαγή στα παιχνίδια της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας σε ό,τι έχει να κάνει με τον όμιλό μας. Τέταρτος όμιλος. Για να δούμε. Τέταρτος όμιλος και γυμναστικός. Η μπάλα τώρα στον Σάβα, θα το πούμε σε λίγο. Σάβα σε κάνει τη σέντρα. Η μπάλα ξανά στον Σάβα. Σάβα στην προσπάθειά του να κερδίσει την μπάλα, κερδίζει και το φάουλ. Φάουλ για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου και πάλι με τον Αριστίδη Λότα. Να πούμε ότι έχουμε γκολ στον Αλμυρό, γυμναστικό σύλλογο Αλμυρού, Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1. Στο 10ο λεπτό η Αναγέννηση Καρδίτσας ανοίγει το σκορ μέσα στον γυμναστικό σύλλογο Αλμυρού. Είμαστε Λότας έτοιμος να εκτελέσει αυτό το... Στο 13ο λεπτό η ομάδα του γυμναστικού συλλόγου Αλμυρού φέρνει το παιχνίδι στα ίσια με τον Βαγγελή. Λότας εκτελεί, η εκτέλεση διώχνουν οι παίκτες της Τσαριτσάνης. Σερτζίνιο
Η μπάλα τώρα στον Τόλιο. Τόλιος, ο οποίος φεύγει από τα αριστερά και πιέζεται από τον Σερτζίνιο και παίζει την μπάλα για τον Γκαμπέτα. Γκαμπέτας κρατάει και την μπάλα. Κοντράρει μπάλα εκεί, γυρίζει ο Ναζίμ όμως και κόβει την φάση και γυρίζει στον Αστέριο τον Γιακουμί, ο οποίος θα κάνει το βολέ. Ρόκας. Η μπάλα τώρα στον Σερτζίνιο στο χώρο της μεσαίας γραμμής. 1-1 λοιπόν στον Αλμυρό. Γυμναστικός σε λόγος Αλμυρού, αναγέννηση Καρδίτσας. 1-1. Ισοφαρίζει η ομάδα του Αλμυρού με τον γκολ του Βαγγελή. Η μπάλα στον Μπουτζίκο. Κάνει τη σέντρα αυτός για τον Σγκούρη. Κεφαλιά. Offside και πάλι. Πάλι offside του Αντώνη Σγκούρη. Και σε αυτή την φάση φωνάζει και ο Λότας για αυτή την σέντρα που έκανε ο Μπουτζίκος. Ήθελε να τον βρει στο δεύτερο δοκάρι, γι' αυτό τα βάζει με τον Μπουτζίκο ο Λότας. Περνάει και αυτή η φάση για τους Ερυθρόλευκους με τον Αντώνη Σγκούρη για ακόμα μια φορά να υποδεικνύει τη θέση offside και τον Νούσια να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Σερτζίνιο θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα τώρα εκεί όπου έχουμε το πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου και τον Χάμου να είναι στον αγωνιστικό χώρο για να του σηκώνεται τελικά. Όχι. Προσπαθεί να σηκωθεί ο παίκτης της Τσαριτσάνης. Σηκώνεται τελικά και έχουμε το πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου από τα αριστερά με τον Μπουτζίκο να είναι ο εκτελεστής αυτού του πλαγίου. Παίζει για τον Ρόκα. Ρόκας, Μπουτζίκος. Μπουτζίκος ωραία για τον Σερτζίνιο. Ωραία αναλογή της μπάλας στους παίκτες του Ολυμπιακού. Σαχινίδης, Μπουτζίκος περνάει. Μπουτζίκος δυνατό μαρκάρισμα εκεί. Δεν έχει κάτι ο κ. Καραντώνης. Συνεχίζει το παιχνίδι. Η μπάλα τώρα στο Λεάντρο Πίντο. Σερτζίνιο και πάλι. Σερτζίνιο κρατάει την μπάλα και ζητάει ο Ναζίμ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν τον βλέπει ο Στάθης ο Ρόκας. Θα αλλάξει το παιχνίδι ο Ρόκας όμως πολύ ωραία για τον Σγκούρη. Κατεβάζει άψογα αυτό την μπάλα. Κοντρόλα από τα δεξιά για τον Σγκούρη. Θα μπει, θα σπάσει την μπάλα. Θα κόψουν εκεί οι παίχτες της Σαριτσάνης με τον Κουμπούρα. Η μπάλα στον Τόλιο. Τόλιος. Γυρίζει και πάλι για τον Κουμπούρα. Θα διώξει μακριά αυτός. Η μπάλα τώρα στον Γκαμπέτα. Θα περάσει την μπάλα εκεί ο Καραλούλης. Θα δώσει το χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Γκαλφούτζο. Και αυτός δεξιά. Αλλά εκεί βγαίνει ο Μπουτζίκος όμως. Δεν είναι καλή η συνεργασία των παιχτών του Ολυμπιακού εκεί με τον Σερτζίνιο και τον Μπουτζίκο να μην μπορούν να συνεργαστούν καλά. Τελικά έχουμε ένα πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου από τα αριστερά με τον Μπουτζίκο. Περισσότερες προσπάθειες έχει κάνει ο Ολυμπιακός από τα αριστερά με τον Μπουτζίκο όσο με τον Σάβα εδώ από τα δεξιά. Η μπάλα τώρα στον Παπαϊωάννου και αυτός δίνει για τον Σάβα. Σάβας, Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου ο οποίος σήμερα είναι η έκπληξη της εντεκάδας για τον Περικλή Αμανατίδη. Η μπάλα τώρα στο Σερτζίνιο, πολύ ωραία αυτός για τον Σαχινίδη. Δεν περνάει η μπάλα, κόβουν οι παίκτες της Τσαριτσάνης. Ναι, offside. Σαχινίδης θα κάνει το σούτ εκεί. Δεν άκουσε το σφύριγμα από τον κύριο Καραντώνη. Αυτό του λέει ο κύριος Καραντώνης τώρα, ότι την επόμενη φορά δεν θα ξαναυπάρξει. Θα του βγάλει την κίτρινη κάρτα. Και τώρα η μπάλα στους παίκτες της Τσαριτσάνης με τον Χάμο να γυρίζει για τον Νούσια. Το βολέα αυτός, δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης του εκεί. Τόλιο στην προσπάθεια του να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου δεν προλαβαίνει. Πλάγιο για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Σάβας σε κάνει το πλάγιο. Παπαϊωάννου για τον Πίντο. Πίντο. Κρατάει την μπάλα και παίζει για τον αρχηγό του Στάθη το Ρόκα. Ρόκας ο οποίος έχει ενεργό ρόλο στο σημερινό παιχνίδι για ακόμα μία φορά. Θέλει να βρει τον Σάβα. Ήταν πολύ δυνατή η παλιά όμως. Είναι και το γήπεδο που είναι βρεγμένο. Πλάγιο out για την ομάδα του Οικονόμου με τον Γκουμπούρα να είναι αυτός ο οποίος πάει να το εκτελέσει. Ζητάνε την μπάλα οι παίκτες του Οικονόμου με τον Τόλιο και τον Πετράκη. Θα εκτελεστεί το πλάγιο out. Πετράκη θα πάρει την κεφαλιά. Πίντο, ωραία κεφαλιά. Εκείνο ο Σερτζίνιο ο οποίος δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα. Σαχινίδη θα πιέσει. Μπουτζίκος όμως είναι πανταχού παρών από τα αριστερά εκεί. Κόβει την μπάλα και δίνει ξανά για τον Μπουτζίκο Σερτζίνιο. Μπουτζίκος τον πιέζει εκεί πέρα. Η μπάλα βγαίνει έξω. Δεν είναι κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού εκεί, ήταν μακριά από τη φάση ο Στάθης ο Ρόκας. Λότας κρατάει την μπάλα. Με δύο παίκτες περνάει άψογα ο Αριστίδης ο Λότας. Κάνει και τη σέντρα, δεν είναι καλή όμως. Η μπάλα βγαίνει στον Σάβα. Σάβας, Παπαϊωάννου, Λεάντρο Πίντο. Στο μισό γήπεδο Ολυμπιακός έχουν ανέβει και αμυντικοί και παίζουν κάτω από το χώρο του κέντρου. Το γέμισμα από τον Σερτζίνιο για τον Λότα και πάλι. Λότας κρατάει την μπάλα και κάνει ωραία σέντρα. Θα κόψουν όμως οι παίκτες του Οικονόμου. Διώχνουν εκεί πέρα, η μπάλα ξανά στο Σάβα. Σάβας όμως εκεί με το κεφάλι θα γυρίσει το Ρόκα. Ρόκας θα βγει ο Κουμπούρας. Θα κόψει και θα δώσει στον Γκαμπέτα. Πολύ ωραία η ανάπτυξη από τα δεξιά για τους γηπεδούχους. Κρατάνε την μπάλα, αλλάζουν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα κερδίσουν και την μπάλα. Και τώρα ο Πίντο είναι αυτός ο οποίος τρέχει να πιέσει τον Γκαμπέτα. Γκαμπέτας κρατάει και την μπάλα, θα κάνει το σουτ.
Πιέζεται από τον Πίντο, θα τον κόψει εκεί όμως ο έμπειρος αμυντικός Λεάντρο Πίντο. Θα παίξει την μπάλα για τον Ναζίμ. Λάθος όμως. Η μπάλα στον Τόλιο. Τόλιος. Ένας μένα με το Σάββα. Τον περνάει. Τόλιος μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα σπάσει και την μπάλα. Κεφαλιά εκεί που πάει να γίνει από τους παίκτες του οικονόμου. Η μπάλα στον Καραλούλη. Καραλούλης με τον Μπουτζίκο πιέζεται. Θα κόψει ο Πίντο. Και τώρα η παίκτη του Ολυμπιακού Βόλου με τον Ρόκα να παίζει για τον Λότα. Και αυτός για τον Σαχινίδη. Το ελεύθερο θα διώξει. Ρόκας. Θα πάρει την κεφαλιά. Θα κόψουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Λεάντρο Πίντο. Ναζίμ, Λότας, Λότας κατάει την μπάλα, Σάβας, Σάβας κατάει και δίνει για τον Ναζίμ, Ναζίμ, κρατάει την μπάλα πολύ ωραίο ο Νταβίτ Ναζίμ, δίνει για τον Λότα και τώρα ο Λότας για να δούμε θα δει το Σάβα, Λότας εκεί πέρα θα κάνει την πιο δύσκολη παλιά, θα διώξει όμως ο Κουμπούρας, εκεί όμως είναι μόνο ο Αστέριος Γιακουμής ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα. Στο 25ο λεπτό βρισκόμαστε φίλες και φίλοι του volosLive.gr και του Ολυμπιακός Βόλου Web TV εδώ από την Τσαριτσάνη. Λότας, ωραία παλιά για τον Σερτζίνιο. Δεν μπορεί αυτός να κάνει το κοντρόλ με το αριστερό. Η μπάλα στο Ρόκα. Ρόκας κρατάει, πολύ ωραία περνάει για το Σαχινίδη. Μπουτζίκος. Μπουτζίκος Σερτζίνιο. Σερτζίνιο. Κρατάει την μπάλα πολύ ωραία ο Σερτζίνιο για το Ρόκα, ένα τακουνάκι και εκεί. Κερδίζει την μπάλα ξανά ο Στάθης ο Ρόκας. Σερτζίνιο ελεύθερο συμπαίκτη του βρίσκει τον Πίντο. Και ο Πίντο για το Σερτζίνιο. Για να δούμε. Ναζίμ. Σερτζίνιο. Κρατάει και παίζει πολύ ωραία για τον νεαρό τον Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου. Ωραία μπαλιά για τον Σάβα. Σάβας. Ένας με έναν ο Σάβας. Κρατάει και την μπάλα και παίζει για τον Ναζίμ. Ναζίμ θέλει να κάνει μια κάθετη πάσα, δεν περνάει όμως. Η μπάλα ξανά στους παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου. Σάβας, σέντρα απέναντι για τον Μπουτζίκο. Έγινε φάουλ αυτό. Θα αφήνει το πλεονέκτημα ο κύριος Καραντώνης. Η μπάλα στον Καλφούτζο. Γκαμπέτα θέλει να διώξει μακριά. Εκεί είναι όμως ο Ναζίμ και δίνει στον Πίντο. Ρόκας, Σερτζίνιο. Σαχινίδης θα έρθει εκεί δυνατά. Πίντο, φάουλ για την ομάδα της Τσαριτσάνης που θα κάνει ο Λεάντρο Πίντο. Το μόνο τέρμα που έχει επιτευχθεί στον τέταρτο όμιλο είναι αυτά τα δύο γκολ που έχουν μπει στον Αλμυρό ανάμεσα στο Γυμναστικό Σύλλογο Αλμυρού και την ομάδα της Αναγέννησης Καρδίτσας. 1-1 είναι το παιχνίδι στον Αλμυρό. Εδώ είμαστε στο 0-0 ακριβώς στο 26ο λεπτό και τους παίκτες τώρα του οικονόμου με τον Γκαμπέτα να κάνουν μια ωραία ενέργεια. Περνάει ο Γκαμπέτας, θέλει να δώσει για τον Πετράκη αλλά η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Γιακουμή. Ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με πολύ ωραίο βολέα και θα ψάξει να βρει το Σαχινίδη. Ζητάνε offside. Σε θέση offside ο Βασίλης Σαχινίδης. Από τον κύριο Τωροσιάδη. Βιάστηκε λίγο παραπάνω ο Σαχινίδης σε αυτή την φάση να ξεκινήσει. Και έτσι υποδείχτηκε σε θέση offside ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βόλου. Μπούρας. Κάθετη πάσα για τον Τόλιο. Εκεί όμως είναι ο Σάβας. Σάβας Παπαϊωάννου, Παπαϊωάννου γυρίζει στον τερματοφύλακά του τον Γιακουμή. Γιακουμής. Γιακουμής κατάει την μπάλα. Γιακουμής. Γιακουμής κρατάει και την μπάλα. Θα κάνει και το βολέ. Και ΑΟΣ Ελλάνων ΑΟΣ στη Λίδα 1-0 στο 24. Έχουμε το 1-0 για την ομάδα των Σελάνων απέναντι στην ομάδα του αθλητικού όμιλου Στυλίδας. Έχουμε και άλλο γκολ στον τέταρτο όμιλο, θα το πούμε σε λίγο. Το γέμισμα τώρα που θα γίνει για τον Γκαμπέτα με τον Μπουτζίκο, ένας με έναν εκεί. Γυρίζει την μπάλα εκεί, Μπουτζίκος θα περάσει όμως, ο παίκτης του οικονόμου μπαίνει μέσα στην περιοχή, σπάει την μπάλα για τον Τόλιο, πλασέ και η μπάλα περνάει πολύ δίπλα από την δεξιό δοκάρι του Γιακουμή. Έσπασε ωραία την μπάλα ο Ντούφας εκεί και έτσι έχουμε τη φάση αυτή για την ομάδα του οικονόμου στο 21ο λεπτό αυτή. Η φάση για την ομάδα του οικονόμου Τσαριτσάνης. 1-0 λοιπόν ΑΟΣ Ελλάνων ΑΟΣ Στυλίδας στο 24ο λεπτό. Γυμναστικός Σύλλογος Αλμυρού Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1. Ρόκας. Θα δούμε, έχει μπει και αλλού τέρμα στον τέταρτο όμιλο.
Έχουμε ένα φάουλ τώρα που θα κερδίσει ο Στάθης ο Ρόκας στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Σηκώνεται ο αρχηγός του Ολυμπιακού Βόλου, δεν έχει κάτι. Η μπάλα τώρα στο Λότα. Λότας κρατάει την μπάλα. Δεν είναι καλή η εναλλαγή της μπάλας. Και τώρα η μπάλα στους παίκτες του Οικονόμου με τον Στάθη το Ρόκα. Πετράκης. Πετράκης. Ο Λότας θα κερδίσει έξυπνα την μπάλα. Πίντο. Ρόκας. Ρόκας για τον Σάβα. Σάβας για τον Παπαϊωάννου. Αστέρας Ιτέας Αθλητικός Σύλλογος Μετέωρα 0-1 για τον τέταρτο όμιλο. Σερτζίνιο Μπουτζίκος θέλει να κάνει τη σέντρα, κοντράρει μπάλα. Πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου και πάλι. Μακριχώρη Πιερικός 1-0 από ό,τι με πληροφορούν οι συνεργάτες μου. Γλίστρησε η μπάλα από τον Μπουτζίκο σε αυτό το πλάγιο. Αλλαγή για την ομάδα του Οικονόμου. Με τον Ντούφα τώρα να είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Πλάγιο out για την ομάδα. Αθλητικός όμιλος Ελλάνων. Αθλητικός όμιλος Ελλάνων. Αθλητικός όμιλος Τηλίδας, είπαμε 1-0. Μακριχώρη Πιερικός 1-0. Γυμναστικός σύλλογος Αλμυρού Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1. Και Αστέρας Ιτέας Μετέωρα 0-1. Πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Σερτζίνιο Μπουτζίκος. Μπουτζίκος, Σερτζίνιο, Ρόκας. Ρόκας. Έχουμε πέναλτι για τον Ολυμπιακό Βόλου, το οποίο έγινε πάνω στο Σερτζίνιο. Ίσως έγινε ήδη. Στο Σερτζίνιο έγινε το πέναλτι. Πέναλτι για τον Ολυμπιακό Βόλου στο 31ο λεπτό, που έγινε πάνω στο Σερτζίνιο σε αυτή την φάση. Με το Στάθη το Ρόκα να κάνει την πάσα αυτή για το Σερτζίνιο. Σερτζίνιο μέσα στην περιοχή δέχτηκε την ανατροπή. Πέναλτι για τον Ολυμπιακό Βόλου. 31ο λεπτό λοιπόν. Και πάνω στην μπάλα ποιος άλλος, ο πρώτος σκόρερ των φιλικών παιχνιδιών για τον Ολυμπιακό Βόλου, Βασίλης Αχινίδης, έτοιμος απέναντι στον Νούσια. Αλλά είναι ο Σερτζίνιο στον αγωνιστικό χώρο. Να ευχηθούμε να μην έχει κάτι από το Σερτζίνιο του Ολυμπιακού Βόλου. Να σηκωθεί. Σηκώνεται ο Σερτζίνιο. Έτοιμος να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Να δούμε αν πατάει το πόδι του λίγο καλά. Γιατί βλέπω το αριστερό το πόδι. Σερτζίνιο περνάει εκτός. Σαχινίδης απέναντι στον Νούσια. Σαχινίδης απέναντι στον Νούσια. Του δίνει την ευκαιρία να ξεκινήσει από αυτό το παιχνίδι τα τέρματα που θα πετύχει φέτος Ολυμπιακός. Όλοι ελπίζουν ότι ο Σαχινίδης θα είναι ο σκόρερ. Σερτζίνιο του προσφέρουν την πρώτη βοήθεια εκτός γραμμής. 33ο λεπτό, Σαχινίδης απέναντι από τον Νούσια. Εδώ στην Τζαριτζάνη. Σαχινίδης παίρνει φορά, εκτελεί η μπάλα. Δοκάρι και έξω. Δοκάρι και έξω η εκτέλεση πέναλτι από τον Σαχινίδη. Στο 33ο λεπτό χαμένο πέναλτι για τον Ολυμπιακό Βόλου με τον Βασίλη Σαχινίδη. Η μπάλα στον Νούσια τώρα, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι μας. Ήθελε να το στείλει στη γωνία ο Σαχινίδης, δεν το κάνει το χατήρι μπάλα. Ναζίμ την κεφαλιά. Σαχινίδης. Οι παίκτες τώρα του Οικονόμου βγάζουν την μπάλα εκτός πλάγιας γραμμής. Ένα φάουλ τώρα που έγινε πάνω στον Γκουμπούρα από τον Σαχινίδη. Σαχινίδης ο οποίος τραβάει τα μαλλιά του. Πραγματικά καλή εκτέλεση. Ήθελε καλή εκτέλεση από τον Σαχινίδη. Ήθελε να βρει την δεξιά γωνία του τερματοφύλακα του Νούσια, αλλά δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα εκεί όπου θα ήθελε. Νίκη Βόλου Θησίας 1-0 στο 28ο λεπτό. Η ομάδα της νίκης προηγείται με 1-0. Ρόκας για τον Σγκούρι. Κεφαλιά η μπάλα στο Ναζίμ. Ναζίμ
Κρατάει την μπάλα. Η μπάλα γυρίζει στο Ρόκα. Ρόκας για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο. Τα κουνάκι για τον Λότα. Ρόκας. Τη σέντρα. Η μπάλα περνάει ακριβώς πάνω από το τέρμα ψηλά για τους ερυθρόλευκους. Νούσιας, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι μας με το ελεύθερο. Ο Σερτζίνιο κέρδισε το πέναλτι. Ο Σαχινίδης ήταν ο άτυχος για τους ερυθρόλευκους. Έστειλε την μπάλα στο δεξί οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα του Νούσια και η μπάλα κατέληξε εκτός γηπέδου. Νούσια στο βολέ. Κεφαλιά από τον Σγκούρι. Η μπάλα στους παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου. Φάουλ το οποίο θα δώσει ο κ. Καραντώνης επάνω στον Αντώνη Σγκούρι. Έχουμε μαζί μας και τον Ευθύμη το Χούτο, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι εδώ μαζί μας σήμερα από το γήπεδο της Τσαριτσάνη. Σάβας θα δώσει για τον Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου κρατάει την μπάλα. Θα κάνει το γέμισμα πολύ ωραίο για τον Μπουτζίκο. Σεραφείμ Παπαϊωάννου για ακόμα ένα παιχνίδι πολύ καλό σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Η μπάλα τώρα στο Σερτζίνιο. Σερτζίνιο. Σαχινίδης. Κρατάει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Γυρίζει ο Σαχινίδης. Κάνει ένα σουτ. Την μπάλα όμως ψηλά λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα του Νούσια. Είμαστε ακριβώς στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το 0-0 εδώ στην Τσαριτσάνη απέναντι στην ομάδα του οικονόμου Τσαριτσάνης και του Ολυμπιακού Βόλου. Τα υπόλοιπα παιχνίδια τώρα μέχρι να εκτελέσει το βολέο ο Νούσιας. ΑΟΣ Ελλάνων, ΑΟΣ Γλυκός Όμιλος Τηλίδας 1-0. Αχιλλέας Νέο Κεσάρας Φωκικός 1-0. Νίκη Βόλου Θησέας Αγριάς 1-0. Αλμυρός Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1. Απόλλωμα Γρηγορίου Πυρικός 0-0. Αστέρας Ιταίας Μετέωρα 0-0. Το ελεύθερο που θα γίνει. Η μπάλα στον Πίντο. Τώρα έχουμε την διακοπή στο παιχνίδι μας για έναν ποδοσφαιριστή της Τσαριτσάνης, ο οποίος είναι στον αγωνιστικό χώρο για να τον προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Τώρα μπαίνει και ο γιατρός του αγώνα μέσα στο γήπεδο για να τον προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο ποδοσφαιριστής της Τσαριτσάνης είναι στον αγωνιστικό χώρο και πιάνει το δεξί του πόδι. Διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι μας. Χαμένο πέναλτι για τον Ολυμπιακό Βόλο στο 33ο λεπτό με τον Βασίλη Σαχινίδη. Δεν το έχει βγάλει ποτέ εδώ, δεν το έχει βγάλει ποτέ. Διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι μας με τον Ντούφα να σηκώνεται τελικά
και να, δέχονται, να δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Και τώρα ο κύριος Καραντώνης είναι αυτός ο οποίος θα δώσει, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο. Και τώρα θα γυρίσει την μπάλα πίσω ο ποδοσφαιριστής του Οικονόμου, ο Χάμος, στον Αστέριο Γιακουμή. Θα μπούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο σε λίγο. Ο Ολυμπιακός Βόλος σίγουρα θέλει να πετύχει ένα τέρμα λίγο πριν πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια. Ρόκας κρατάει για τον Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου θα ψάξει να βρει με βαθιά παλιά τον Σάβα. Θα κόψουν εκεί οι παίκτες του Οικονόμου. Πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Τόλιος δεν αφήνει την μπάλα εκεί να εκτελεστεί το πλάγιο γρήγορα. Πλάγιο out με τον Λότα. Θα κάνει το λάθος όμως στο πλάγιο out ο Λότας. Θα διώξει ο Κουμπούρας. Η κόντρα που θα γίνει, Σαχινίδης μέσα στην περιοχή. Πάλι φάουλ. Πάλι φάουλ από τον κύριο Καραντώνη. Αυτή τη φορά ο Βασίλης Σαχινίδης το έκανε πάνω στον Τσακάλι. Φάουλ για την ομάδα του Οικονόμου. Θα το εκτελέσει ο Νούσιας, ο τοματοφύλακας του Οικονόμου. Δεν βιάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι του. Την μπάλα στον Τσακάλι, ο οποίος θα κάνει ένα γέμισμα εκεί όπου είναι ο Γκαμπέτας, αλλά είναι ακόμα μία φορά εκεί ο Νίκος Μπουτζίκος, ο οποίος θα βάλει το σώμα του σωστά και θα καλύψει την μπάλα. Παίζουν γρήγορα οι Ερυθρόλευκοι. Πίντο κάνει κάτι τα γνωστά του Λεάντρο Πίντο εκεί στην άμυνα. Τελικά θα κερδίσει το φάουλ. Αυτό του φωνάζει και ο Γιακουμής να διώξει την μπάλα. Δεν υπάρχει λόγος να κάνει τέτοια πράγματα στην άμυνα. Αυτό φώναξε και ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Βόλου στον συμπαίκτη του, ότι έπρεπε να διώξει την μπάλα. Γιακουμής τώρα θα δώσει συνέχεια με το ελεύθερο. Είμαστε ακριβώς στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Και ο Αστέριος Γιακουμής με το αριστερό θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για τον Ναζίμ. Ναζίμ, πολύ ωραία θα περάσει ο Νταβίτ Ναζίμ. Σγκούρι, Σαχινίδης βάζει το σώμα του πολύ ωραία και βγάζει για τον Σγκούρι. Σερτζίνιο τώρα. Σερτζίνιο έξω στην περιοχή. Κάνει το σούτ ο Σερτζίνιο, η μπάλα ψηλά. Πάνω από την εστία του Νούσια και αυτό το σούτ για τον Ολυμπιακό Βόλο. Η μπάλα ψηλά, ήταν καλό το σούτ όμως από τον Σερτζίνιο, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Πέρασε πάνω από την εστία του Νούσια. Πρέπει να έχει σταματήσει και η βροχή, είναι πολύ χαμηλή η ένταση της από ό,τι ήταν στα πρώτα 10 λεπτά της αναμέτρησης. Νούσιας το βολέ, η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ρόκας θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Θα διώξουν οι παίκτες του Οικονόμου. Πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου από τα δεξιά με τον Σάγκη του Σάβα. Σάβας θα εκτελέσει το πλάγιο και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Παπαϊωάννου. Αυτός παρακινδυνευμένα εκεί για τον Πίντο. Τελικά η μπάλα θα φτάσει σε αυτόν. Θα κάνει το γέμισμα αυτός για τον Σγκούρι. Περνάει η μπάλα για τον Σαχινίδη. Σερτζίνιο έξω την περιοχή. Σερτζίνιο ζυγίζει το πόδι του. Σπάει την μπάλα για τον Μπουτζίκο. Μπουτζίκο στη σέντρα. Εκείνο Σαχινίδη. Κεφαλιά του Σαχινίδη. Η μπάλα πάλι δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Νούσια. Συγγνώμη. Και άλλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό Βόλου. Τόλιος με τον Σάβα εκεί, δεν υπάρχει κάτι λέει ο κύριος Καραντώνης. Ρόκας, ωραία παλιά για το Σαχινίδη, θα βγει εκεί ο Νούσιας και πάλι και θα μπλοκάρει την μπάλα. Τόλιος εκεί, είχαν μια συμμαχία, έπεσε εκεί πάνω του, έπεσε πάνω στο Σάβα μάλλον, θεώρησε ότι έγινε φάουλ. Ο κύριος Καραντώνης άφησε το πλεονέκτημα, η μπάλα τώρα στους παίκτες του Οικονόμου και τώρα ο Ρόκας θα κόψει την μπάλα. Σάβας θα αφήσει σε πλάγιο out για την ομάδα του Οικονόμου. Το πλάγιο out που θα αφήσει να το εκτελέσει ο Μπουμπουνά. Είναι ο ψηλός ο Κουμπούρας, ο Κουμπούρας. Η μπάλα στον Τόλιο. Τόλιος κατάει την μπάλα με τον Ρόκα. Τόλιος στο γέμισμα, εκείνο ο Μπουτζίκος, ο οποίος θα δώσει τον Πίντο. Ο Πίντο θα διώξει τώρα αυτή τη φορά, μετά από αυτό που έκανε την προηγούμενη φορά παρακινδυνευμένα. Μπουτζίκος θα βγει και τώρα η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Γιακουμή. Η μπάλα στα χέρια του Γιακουμή, ο οποίος θα πάει στην μπάλα στον Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου για τον Γιακουμή. Γιακουμής. Το βολέ εκεί όπου δεν είναι ο Ναζίμ όμως, είναι ένας άλλος παίκτης του Οικονόμου. Η μπάλα τώρα στον Σγκούρι, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά. Μπουτζίκος. Η μπάλα στο Σαχινίδη. Μπουτζίκος. Κερδίζουν οι παίκτες του Οικονόμου. Γκαμπέτας. Η μπάλα τώρα το τακουνάκι που θα γίνει εκεί, ο Λεάντρο Πίντο θα κόψει. Σερτζίνιο. Μπουτζίκος. Πολύ Ολυμπιακός αναπτύσσεται από την αριστερή πτέρυγα. Σγκούρι. Εκεί περνάει ο Σγκούρι. Θα δούμε, θα δει το Λότα. Άργησε λίγο να βρει τον Αριστίδη το Λότα. Αυτό λέει ο Λότας τώρα. Περίμενε την μπάλα έξω από την περιοχή. Ο Αριστίδης ο Λότας ήταν μόνος του. Μπορούσε να την κοντρολάρει και να σουτάρει, αλλά τελικά δεν τον είδε ο Σγκούρι. Και έτσι η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Νούσια. Μπαίνουμε στο 44ο λεπτό. Βρισκόμαστε. Πάμε για ένα λεπτό ακόμα για την λήξη
του παιχνιδιού εδώ, του ημιχρόνου εδώ στην Τσαριτσάνη. Σερτζίνιο, η μπάλα τώρα στους παίκτες του Κονόμου. Κρατάει την μπάλα, Γκαμπέτας. Τώρα συμπληρώνουμε το 45ο λεπτό ακριβώς εδώ στην Τσαριτσάνη. Η μπάλα στους παίκτες του Οικονόμου έξω την περιοχή. Η μπάλα βγαίνει στον παίκτη του Οικονόμου εκεί. Δέχεται το μαρκάρισμα και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι για τον Οικονόμο. Ο Μπουτζίκος είναι αυτός ο οποίος θα το κάνει επάνω στο χάμο το πέναλτι στο 45 ακριβώς. Έχουμε το πέναλτι για την ομάδα του Οικονόμου. Ο Μπουτζίκος είναι αυτός ο οποίος κάνει το πέναλτι επάνω στον χάμο. Και έτσι οι γηπεδούχοι έχουν την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ εδώ στην Τσαριτσάνη. Χάμος απέναντι από τον Γιακουμή. Χάμος έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Χάμος. Γιακουμής εκτελεί. Μπάλα out. 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 Την μπάλα για την ομάδα του Οικονόμου. Πήγε να το κάνει αλλά σκαυτό ο ποδοσφαιριστής του Οικονόμου. Ο Χάμος. Δύο χαμένα πέναλτι έχουμε στο παιχνίδι μας μέχρι αυτή τη στιγμή. Πήγε να το κάνει πολύ έξυπνα ο ποδοσφαιριστής του Οικονόμου. Δεν του βγήκε όμως. Η μπάλα πάνω από την εστία του Γιακουμή. Και έτσι έχουμε τώρα συνέχεια στο παιχνίδι μας. Για να δούμε τώρα θα δώσει και την λήξη του ημιχρόνου ο κύριος Καραντώνης. Όχι, συνεχίζουμε. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Εδώ στην Τσαριτσάνη η μπάλα στον Γκαμπέτα. Γκαμπέτας, Μπουτζίκος. Μπουτζίκος, Γκαμπέτας. Φάουλ για την ομάδα του Οικονόμου. Με τον κύριο Καραντώνη να δίνει αυτό το φάουλ για τους γηπεδούχους. Τώρα ο κύριος Καραντώνης πάει να κάνει κάποιες παρατηρήσεις στον κύριο Κατσάρα. Όχι, στον Μπάγκο. Λέει τον παρατηρητή, κάτι θα πει στον παρατηρητή, για να δούμε ποιον θα βγάλει έξω. Στον κύριο Μακρύ απευθύνθηκε, τελικά θα τον βγάλει εκτός, για να δούμε. Ναι, θα περάσει εκτός ο κύριος Μακρύς, έτσι του είπανε, από, του είπε το παρατηρητής διαιτησίας, να τον βγάλει έξω από το γήπεδο. Συνεχίζεται το παιχνίδι μας. Φάουλ με τον Τόλιο, εκτελεστή κεφαλιά από τον Χάμου. Θα πέσει εκεί όμως ο Γιακουμής και θα μπλοκάρει την μπάλα. Ημίχρονο εδώ στην Τσαριτσάνη με δύο χαμένα πέναλτι. Ένα στο 33ο λεπτό για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου με τον Σαχινίδη μετά από ανατροπή που έγινε επάνω στον Σερτζίνιο. Και ένα χαμένο πέναλτι στο 45 ακριβώς για την ομάδα της Τσαριτσάνης με τον Χάμο μετά από ανατροπή που δέχτηκε ο ποδοσφαιριστής του Οικονόμου από τον Μπουτζίκο. Έτσι έχουμε 0-0, δεν έχουμε κάποιο τέρμα. Δύο χαμένα πέναλτι, ένα για τους ερυθρόλευκους και ένα για τους γηπεδούχους. Πολύ καλό ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Βόλου, αλλά δεν μπορεί να κάνει αυτό που έλεγε και ο Ευθύμης πριν. Δεν μπορεί να κάνει φάση να στείλει την μπάλα στα δίχτυα εύκολα. Είναι αυτό που έχουμε πει και τις προηγούμενες φορές, ότι υπάρχει ένα θέμα στην τελική φάση. Πιστεύουμε ότι ο Ολυμπιακός να μπορέσει να το διορθώσει αυτό στο δεύτερο ημίχρονο και να μπορέσει να πετύχει κάποιο τέρμα. Αυτό λένε τώρα και οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι κατευθύνονται προς τα αποδυτήρια, με τον Αριστίδη του Λότα και τον Μπουτζίκο εκεί να του λέει ότι δεν έπρεπε να το κάνει αυτό το πέναλτι σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Λοιπόν, πάνε οι παίκτες των δύο ομάδων στα αποδυτήρια. Πάμε και εμείς να πάρουμε μια μικρή ανάσα. Να πάρετε κι εσείς μια μικρή ανάσα, γιατί σίγουρα το δεύτερο ημίχρονο αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εδώ από την Τσαριτσάνη. Ένα σχόλιο πριν πάμε σε διαφημίσεις από τον Ευθύμη τον Χούτα και από τον Γιώργο τον Καρδαμάκη. Λοιπόν, ημίχρονο εδώ στην Τσαριτσάνη, δεν υπάρχει σκορ. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που υπερέχει, αλλά και η ομάδα που θα μπορούσε να έχει δεχθεί γκολ. Διότι όπως έχασε ο Ολυμπιακός το πέναλτι, έτσι χάθηκε σε ένα πολύ κρίσιμο χρονικά σημείο στο 45 το πέναλτι από το Χάμου. Ο Χάμος το κέρδισε τον Μπουτζίκο, ο Χάμος το εκτέλεσε, έστειλε την μπάλα out. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, υπερέχει, προσπαθεί να αναπτυχθεί κυρίως από την αριστερή πλευρά με Σιρτζίνο και Μπουτζίκο.
Έχει δημιουργήσει μετά το χαμένο πέναλτι 2-3 πολύ καλές στιγμές με Σαχινίδη κυρίως. Αλλά το γκολ λείπει. Και όταν δεν βάλεις γκολ, δεν κερδίζεις. Δεν ξέρω τώρα πώς θα παρουσιαστεί μας στο δεύτερο ημίχρονο. Ίσως και το γήπεδο που είναι μικρό να δυσκολεύει τις κινήσεις των παικτών του Ολυμπιακού. Ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά ο Λότας, αλλά στο τελευταίο 20 λεπτό θα λέγαμε ότι δεν παίρνει μπάλα από τα πόδια του. Κυρίως από το Σερτζίνιο, από εκεί από τα αριστερά παίζει την μπάλα. Ούτε ο Σγκούρη έχει πάρει πρωτοβουλίες που περιμέναμε από τον Σγκούρη στο ένα συναντήριο, ενός που είναι πάρα πολύ καλός να μπει, να πατήσει περιοχή και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για κάποιο γκολ. Και δυστυχώς αυτά τα επιπόλαια λάθη που κάνει ο Ολυμπιακός στην άμυνα, και τα είδαμε και στα φιλικά παιχνίδια, γιατί όλα τα γκολ που είχε στα φιλικά ο Ολυμπιακός ήταν από επιπόλαια λάθη των αμυντικών, των αμυνόμενων. Άλλο ένα επιπόλαιο λάθος εκεί του Μπουτζίκου έδωσε δυνατότητα στον οικονόμου Τσαριτσάνη να εκτελέσει ένα πέναλτι 45, και είναι τυχερός ο Ολυμπιακός που αστόχησε ο παίκτης του οικονόμου. Και πλέον έτσι είναι το 0-0, παραμένει το 0-0 εδώ στην Τσαριτσάνη. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ενδιαφέρον παιχνίδι. Έχει ρυθμό, έχει δύο χαμένα απέναντι, έχει κάποιες καλές στιγμές. Ο κόσμος του Ολυμπιακού ήδη είναι δυναμικό παρόν στην εξέδρα που είναι πίσω από το τέρμα που στο πρώτο ημίχρονο κάθονταν ο Νούσιας, τερματοφύλακας του οικονόμου. Να δούμε τι μας επηρεάζει, θα μας επιφέρει το δεύτερο ημίχρονο. Ας ελπίσουμε να δούμε ένα καλό παιχνίδι και με περισσότερες φάσεις και να έχουμε και γκολ. Ωραία. Πάρουμε και ένα σχόλιο από τον Γιώργο τον Καρδαμάκη πριν πάμε για τις διαφημίσεις μας. Τα λόγια είναι περιτά. Όταν δίνεται ευκαιρία σε κάποια ομάδα να πετύχει ένα τέρμα και δεν το... Θέλει το 0-0 αυτή τη στιγμή ικανοποιεί τον οικονομικό αναμέτρησης. Είναι η ομάδα που είναι εδώ, αντιμετωπίζει μια ομάδα μεγαλύτερη, μεγαλύτερο βεληνικές, και θεωρώ ότι το 0-0 πρέπει να είναι ευχαριστημένος ο οικονόμος που είναι δεχτεί τέρμα για τον Ολυμπιακό. Σίγουρα είναι μια αποτυχία που δεν έχει σκοράρει και δεν είναι μπροστά στο σκορ. Μάλιστα. Λοιπόν, τα ακούσατε για τον Ευθύμη. Να μην καθυστερούμε άλλο το χρόνο μας. Πάμε, Σπύρο. Λοιπόν, βλέπετε και στα πλάνα σας τον κόσμο του Ολυμπιακού Βόλου, ο οποίος είπαμε ότι έχει έρθει εδώ για να παρακολουθήσει την ομάδα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, με αυτά τα πλάνα θα σας αφήσουμε. Πάμε για μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ από το γήπεδο της Τσαριτσάνης, όπου αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.
Πάμε. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι του volosLive.gr εδώ από την Τσαριτσάνη, όπου όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στον οικονόμο Τσαριτσάνης και την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Να πούμε γρήγορα πριν έχουμε την Σέντρα τα ημίχρονα. Αθλητικός Όμιλος Ελλάνων, Αθλητικός Όμιλος Τελίδας 1-0, Αχιλλέας Νεοκεσάριας Φωκικός 1-0, Νίκη Βόλου Θησέας Αγριάς 2-0, Γυμναστικός Σύλλογος Αλμυρού Αναγέννηση Καρδίτσας 2-1, Πόλο Μακρυχωρίου Πυρικός 1-0 και Αστέρας Ιτέας Αθλητικός Σύλλογος Μετέωρα 0-1. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ στην Τσαριτσάνη. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή για τους Ερυθρόλευκους ούτε για τους γηπεδούχους. Και έχουμε μια καθυστέρηση, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την εστία που βρίσκεται, που βρίσκονται εκεί οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού Βόλου, και τώρα υπερασπίζεται ο Αστέριος Γιακουμής, είναι και ο βοηθός, ο οποίος είναι και ο βοηθός για να τακτοποιηθεί το πρόβλημα αυτό που έχει προκύψει. Λοιπόν, από τον πρώτο ημίχρονο έχουμε δύο χαμένα πέναλτι. 33ο λεπτό ο Σαχινίδης έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι πάνω δεξιά και έξω από το γήπεδο. Και στο 45ο λεπτό ο Οικονόμος έχασε πέναλτι με τον Χάμο, ο οποίος το έστειλε και αυτός πάνω από την εστία του Γιακουμή. Το γέμισμα που θα γίνει από τους παίκτες του Οικονόμου ξεκίνησε το παιχνίδι μας. Δεύτερο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό Βόλου, να ευχηθούμε να είναι νικηφόρο. Με τον Ναζίμ να είναι πάνω στην μπάλα, να δίνει για τον Σάβα. Όχι, θα γυρίσει την μπάλα εκεί για να εκτελεστεί το φάουλ. Το γέμισμα με τον Σάβα για τον Σερτζίνιο. Σαχινίδης δεν προλαβαίνει. Πλάγιο out για την ομάδα του Οικονόμου. Πλάγιο out για την ομάδα του Οικονόμου με τον Ντούφα. Εκτελεί το πλάγιο. Γκαμπέτας. Ρόκας, κεφαλιά. Η μπάλα στον Σάβα. Σάβας για τον Σαχινίδη. Λότας. Σγκούρι. Λότας. Κρατάει την μπάλα ο Λότας. Ο Ρόκας έχει πρόβλημα. Τον βλέπουμε. Κουτσένι. Μπουτζίκος. Κερδίζει ο Ντούφας. Και ψάχνει να βρει. Πίντο. Για τον Ρόκα. Το γέμισμα. Ρόκας δεν πατάει καλά. Στάθης ο Ρόκας πιάνει το αριστερό. Το πόδι. Τον βλέπετε εδώ μπροστά στην οθόνη σας. Για να δούμε. Πλάγι για την ομάδα του Ολυμπιακού με τον Μπουτζίκο να δίνει για τον Σγκούρι. Σγκούρι θέλει να περάσει, κόβουν οι παίχτες του Οικονόμου. Πίντο. Θα γεμίσει εκεί για τον Λότα. Η μπάλα καταλήγει εκεί όπου είναι ο Σάβας. Σάβας. Πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου με τον Σάβα. Σάβας για τον Λότα. Φάουλ για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου που θα κερδίσει ο Λότας. Ο Στάδης ο Ρόκας, ο οποίος φαίνεται ότι προσπαθεί να πατήσει το πόδι του αριστερό. Για να δούμε. Έχει σηκωθεί ο Μπάμπης Οικονομόπουλος και κάποιος βλέπω να ετοιμάζεται. Είναι ο Σκοπελίτης ή ο Οικονομόπουλος. Ο Μπάμπης Οικονομόπουλος. Για να δούμε τώρα. Ο Στάδης ο Ρόκας έχει πάει και αυτός μέσα στην περιοχή του Νούσια. Λότας. Έτοιμος να εκτελέσει ο Λότας. Εκτελεί ο Λότας, η κεφαλιά από τον Λεάντρο Πίντο, η μπάλα μακριά από την εστία του Νούσια. Πολύ καλή εκτέλεση του φάουλ από τον Λότα. Ο Πίντο πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε μακριά από την εστία του Νούσια. Οικονομόπουλος, Σκοπελίτης και Κόλλα έχουν σηκωθεί για ζέσταμα για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Και τον Νούσια τώρα να μην βιάζεται, να πηγαίνει σιγά σιγά για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 47ο λεπτό εδώ στην Τσαριτσάνη. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στον Οικονόμο Τσαριτσάνης και τον Ολυμπιακό Βόλου. Το βολέ από τον Νούσια. Η μπάλα στους παίκτες του Οικονόμου με τον Πετράκη. Να δίνει για τον Γκαμπέτα. Γκαμπέτας με τον Ρόκα. Έχουμε φάουλ που κάνει ο Στάθης ο Ρόκας επάνω στον Γκαμπέτα. Φάουλ για την ομάδα του Οικονόμου. Ο Στάθης ο Ρόκας, ο οποίος φαίνεται ότι κάτι πρόβλημα έχει με το αριστερό το πόδι. Δεν πατάει καλά στον αγωνιστικό χώρο. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Βόλου. Για να δούμε πόσο θα αντέξει. Φαίνεται ότι κουτσένει. Λοιπόν, Τόλιος έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Τόλιος εκτελεί, δεν είναι καλή εκτέλεση. Διώχνει ο Ρόκας. Η μπάλα στον Μπουτζίκο.
Μπουτζίκος, ο οποίος δίνει για τον Λότα. Ο Λότας στην προσπάθειά του να βρει το Σαχινίδη, θα κόψουν οι παίκτες του Οικονόμου και γυρίζουν πίσω με τον Μπουμπουνάρα για τον Νούσια. Το βολέ αυτός, Σάβα στην κεφαλιά. Η μπάλα στον Ρόκα. Ρόκας για τον Λότα. Λότας θα κάνει το λάθος, θα χάσει την μπάλα. Θα κερδίσει και το φάουλο ο ποδοσφαιριστής του Οικονόμου από τον Λότα. Και ο Χάμος είναι αυτός ο οποίος θα αφαιρεθήσει την μπάλα για τον Γκουμπούρα. Γκουμπούρα στο γέμισμα. Μπουτζίκος δεν διώχνει καλά με το δεξί. Η μπάλα στον Τούφα. Τα κουνάκια από τους παίκτες του Οικονόμου μέσα στην περιοχή. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Σάβας ψύχρεμα με το στήθος θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Αστέριο Γιακουμή. Και ο Γιακουμής θα ψάξει να βρει τον Σαχινίδη. Σαχινίδης θέλει να περάσει. Η μπάλα πλάγιο out για την ομάδα του Οικονόμου. Πλάγιο out για την ομάδα του Οικονόμου με τον Ντούφα. Το πλάγιο out που θα εκτελεστεί. Ντούφα εκτελεί το πλάγιο. Κεφαλιά από τον Μπουτζίκο. Πλάγιο out για την ομάδα του Οικονόμου και πάλι με τον Ντούφα και πάλι να είναι αυτός ο οποίος είναι πάνω στην μπάλα έτοιμος να το εκτελέσει. Εκτελεί ο Ντούφας. Σαχινίδης θα έρθει, θα πιέσει. Θα κερδίσει το πλάγιο out. Η μπάλα για τον Οικονόμο τώρα. Πλάγιο out με τον Ντούφα. Μπουτζίκος. Εκεί με τον Ναζίμ. Ναζίμ, η κόντρα που θα γίνει. Φάουλ για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου που δίνει ο κύριος Καραντώνης στο φάουλ που έγινε. Νίκος Μπουτζίκος έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκτελεί και δίνει για τον Λεάντρο Πίντο. Στο 50 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου βρισκόμαστε. Λότας κατεβάζει ωραία την μπάλα και ψάχνει να βρει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη. Του βρίσκει τον Ναζίμ. Κοντράρει μπάλα. Εκεί όμως είναι ο Ρόκας, ο οποίος δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Πίντο, πιο ψηλά θα πάρει την κεφαλιά. Και τώρα η παλιά που βγαίνει για τον Γκαμπέτα. Γκαμπέτας με τον Παπαϊωάννου. Θα σπάσει την μπάλα αυτός, Τόλιος. Ένα σουτ την μπάλα ψηλά πάνω από την εστία του τερματοφύλακα του Γιακουμή. Και η μπάλα καταλήγει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Γιακουμής έτοιμος να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Αστέριος Γιακουμής. Βολέ. Η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κεφαλιά από το Χάμο. Ναζίμ. Ναζίμ περνάει πολύ ωραία. Σερτζίνιο, Ναζίμ, Σαχινίδης. Χάνει την μπάλα. Βαθιά παλιά εκεί όπου είναι ο Σεραφείμ Παπαϊωάννου. Κατεβάζει πολύ ωραία. Και δίνει για τον Λότα. Λότας δεξιά για τον Σάβα. Σάβας δεν προλαβαίνει να φτάσει την μπάλα. Θα κόψει ο Καραλούλης. Πλάγιο άδειο για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Ολυμπιακός Βόλου ο οποίος μπήκε πάλι όπως μπήκε στο πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα τώρα στον Στάθη το Ρόκα. Ρόκας, Σγκούρι, Ρόκας, Λότας. Λότας, κρατάει για να δούμε. Θα δει τον Μπουτζίκο. Τον βλέπει. Ωραία παλιά για τον Νίκο τον Μπουτζίκο. Μπουτζίκος έξω την περιοχή. Θα κάνει και τη σέντρα εκεί που είναι ο Σαχινίδης. Παρά λίγο η κεφαλιά που πήγε να πιάσει ο Σαχινίδης. Θα κοντράρει η μπάλα. Σαχινίδης και πάλι. Σαχινίδης για τον Σγκούρι. Τελικά η μπάλα καταλήγει και πάλι στον Μπουτζίκο. Έχουμε out. Out δίνει ο κύριος Καραντώνης σε αυτή τη φάση. Η μπάλα περνάει, αυτή η ευκαιρία που πήγε να δημιουργηθεί για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου με τον Νούσια τώρα να θέλει να παίξει γρήγορα, αλλά τελικά δεν θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι γρήγορα. Θα στήσει την μπάλα και θα δώσει συνέχεια με το βολέ. Είπαμε, οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου που προθερμαίνονται είναι ο Οικονομόπουλος, ο Σκοπελίτης και ο Κόλλα. Η μπάλα τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τους παίκτες του Οικονόμου. Μπουτζίκος κόβει πολύ ωραία. Πίντο. Πίντο για το Σερτζίνιο. Σερτζίνιο. Αλλάζουν την μπάλα. Ναζίμ Σερτζίνιο. Πολύ ωραία. Λότας. Κρατάει και παίζει για τον Σαχινίδη. Εκεί όμως είναι μόνος του ο Κουμπούρας ο οποίος θα διώξει μακριά. Λότας κατεβάζει πολύ ωραία και ψύχρεμα. Αρεστίδης Λότας. Παίζει για τον Σαχινίδη. Σαχινίδης κρατάει την μπάλα. Σαχινίδης θέλει να γυρίσει, είναι μόνος του όμως, δεν έχει κάποιον αντίπαλο. Σαχινίδης κατάει και την μπάλα, κάνει και τη σέντρα, δεν είναι καλή όμως. Η μπάλα περνάει πολύ ψηλά πάνω από την εστία του Νούσια στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο γήπεδο της Τσαριτσάνης. Οικονόμος Τσαριτσάνης, Ολυμπιακός Βόλου 0-0 με τον Ολυμπιακό Βόλου και τον Οικονόμο να έχουν από ένα χαμένο πέναλτι και οι δύο στο πρώτο ημίχρονο. Ολυμπιακός Βόλου με τον Σαχινίδη και η ομάδα της, του Οικονόμου με τον Χάμο. Νούσιας, το ελεύθερο, η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ναζίμ θέλει να πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα βγαίνει στο Σάβα. Δεν διώχνει καλά αυτός. Ψάχνει να βρει το Σγκούρι. Η μπάλα στον Τόλιο.
Τόλιος κατεβάζει και ψάχνει να βρει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη, του βρίσκει τον Πετράκη. Σεραφείμ Παϊωάννου κερδίζει εκεί μπροστά από τον επιθετικό της ομάδας του Οικονόμου. Λότας. Λότας έξω από την περιοχή, παίζει για τους Σαχινίδης. Σαχινίδης μπαίνει στην περιοχή, μπαίνει. Θα πέσει εκεί Σερτζίνιο τώρα με την μπάλα. Σερτζίνιο η σέντρα, δεύτερο δοκάρι για τον Ναζίμ. Ναζίμ του πλασέ, γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό Βόλου, Νταβίτ Ναζίμ. 0-1. Πολύ ωραία η σέντρα από το Σερτζίνιο. Σερτζίνιο, 53ο λεπτό. 53ο λεπτό, ο Σερτζίνιο έκανε μια καταπληκτική σέντρα. Πραγματικά, μέσα στην περιοχή τον βρήκε τον Ναζίμ. Αυτός με πλασέ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του τερματοφύλακα του Νούσια, γράφοντας το 0-1 για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός Βόλου μπήκε ακριβώς όπως μπήκε στο πρώτο ημίχρονο. Πίεζε για να πετύχει ένα τέρμα γρήγορα. Το κατάφερε με τον Νταβίτ Ναζίμ. Πολύ ωραίο ο Σερτζίνιο, πολύ ωραία η σέντρα που έκανε ο Νταβίτ Ναζίμ με το πλασέ. Έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Νούσια, γράφοντας το Οικονόμο Τσαριτσάνης Ολυμπιακός Βόλου εδώ στην Τσαριτσάνη 0-1. Η μπάλα τώρα στους παίκτες του Οικονόμου με τον Γκαμπέτα. Γκαμπέτα στη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί είναι μόνο ο Σάβας. Η μπάλα τώρα στον Σάβα, αυτός ψάχνει να βρει τον Λότα. Λότας περνάει πολύ ωραία ο Αριστίδης, ο Λότας θα κοπεί. Πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου με τον Λότα. Να αφήνει για τον Σάβα να πάει να το εκτελέσει. Ήταν πολύ ωραία η σέντρα από τον Σερτζίνιο. Βρήκε στο δεύτερο δοκάρι τον Ναζίμ και αυτός δεν είχε κανένα πρόβλημα με το πλασέ να στείλει την μπάλα στην εστία του τερματοφύλακα του Νούσια, γράφοντας το 0-1 για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου και τους 200 και περίπου 50 φιλάθλους του Ολυμπιακού Βόλου να πανηγυρίζουν αυτή την επίτευξη του πρώτου τέρματος για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας στον τέταρτο όμιλο. Μπουτζίκο στη σέντρα για τον Σγκούρι. Κόβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού του Οικονόμου. Νταβίτ Ναζίμ έξω από την περιοχή. Παίζει ωραία με τον Σαχινίδη. Θέλει να τον ξαναβρει, αλλά θα βγει και ο Νούσια και θα μπλοκάρει την μπάλα. Να δώσουμε τώρα και τον λόγο στον Ευθύμη τον Χούτα για να μας κάνει ένα σχόλιο για αυτά τα πρώτα 10 με 15 λεπτά της αναμέτρησης και για το τέρμα που έχει πετύχει η ομάδα του Ολυμπιακού. Θα ξεκινήσω από τον γκολ, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο σε δημιουργία και εκτέλεση. Ήταν μια πολύ ωραία προσπάθεια από τον Σερτζίνιο, αλλά αυτό που θα χαρακτηρίζει τον γκολ είναι να το σου του Λότα που φεύγει έξω, καλό το σου του Λότα, η μπάλα φεύγει έξω από τα δοκάρια, ξαφνικό το σου του μέσου του Ολυμπιακού. Δεν ανησύγησε όμως ιδιαίτερα ο τερματοφύλακας ο Νούσιας που είχε τον έλεγχο της μπάλας. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να παίρνει γκολ από τους μέσους και οι μέσοι πρέπει να πατάνε περιοχή. Και ο Ναζίμ, ένας ποδοσφαιριστής που στη συγκεκριμένη φάση ήταν μέσα στην περιοχή, στο κατάλληλο σημείο, την κατάλληλη στιγμή και δέχθηκε την εξαιρετική πάσα που του έδωσε ο Σερτζίνιο. Ένα πολύ ωραίο πλασέ. Ψύχρεμο πλασέ στην δεξιά γωνία και με αυτό το γκολ Ολυμπιακός διώχνει το άγχος και σαφώς πιστεύω ότι θα δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει η διάταξη πλέον και ο τρόπος παιχνιδιού του Οικονόμου. Η κίτρινη κάρτα από το σεπάκι του κύριου Καραντώνη. Ο Γκαμπέτας είναι αυτός που τη δέχεται. Η πρώτη κίτρινη κάρτα Σπύρο στο παιχνίδι. Είναι η δεύτερη. Μάλιστα. Και ο Τόλιος έχει δεχτεί κάρτα. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι το άγχος φεύγει από τα πόδια των ποδοσφαιριστών, έτσι το να πιστεύω. Θα δούμε έναν Ολυμπιακό να λύνεται μέσα εισαγωγικά και να μπορεί να αποδώσει καλύτερο ποδόσφαιρο και να βρει και άλλους χώρους. Δεν ξέρω τώρα αν θα παραμείνει αυτή η φιλοσοφία του παιχνιδιού του Οικονόμου να παίζει πολύ αμυντικά και να διεκδικεί την κόντρα επίθεση και αν δώσει περισσότερο χώρο στον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός με τους παίκτες που διαθέτει μπορεί να σκοτώσει τον αντίπαλο. Όλα αυτά θα τα δούμε βέβαια στη συνέχεια. Έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πολύ σοβαρός. Θα πρέπει να αποφύγει τα επιπόλαια λάθη στην άμυνα και από εκεί και πέρα να δημιουργήσει προϋποθέσεις από τη δεύτερο γκολ για να κλειδώσει, θα έλεγα, τη νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Η πρεμιέρα η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για κάθε ομάδα. Λότας έξω την περιοχή. Ο Λότας ψάχνει χώρο, βρίσκει. Ωραία σέντα του Λότα αστερά ο Σερτζίνιο. Σερτζίνιο θα κάνει άσχημο κοντρόλ. Η μπάλα θα φύγει έξω, καταλήγει out. Τελειώνει αυτή η προσπάθεια επιθετική του Ολυμπιακού. Και έχουμε αλλαγές για να δούμε. Η ομάδα του Οικονόμου, ο Μουτσιάς είναι αυτό που περάσει στον αγώνα. Ο Μουτσιάς ετοιμάζει να περάσει το παιχνίδι και θα φύγει ο Καραλούλης. Πρώτη αλλαγή λοιπόν, στο 58 ο Μουτσιάς στη θέση του Καραλούλη. Να δούμε τι θέλει να πετύχει ο προπονητής της ομάδος του Οικονόμου. Το παιχνίδι με αυτή την αλλαγή
έκανε πολύ ωραία σέντρα από Σερζίνιο από τα αριστερά και ο Ναζίμ ψύχρεμα έστειλε. Ο Πίντο σηκώθηκε να πάρει την κεφαλιά με τον Πετράκη. Η μπάλα κατέληξε εκεί στον. Στάθη στον συγγνώμη τον Σάβα. Απομάκρυναν οι υπεδούχοι. Η παλιά που γίνεται για τον Καμπέτα βάζει το σώμα, ωραίο Μπουτζίκος και η μπάλα καταλήγει πλάγιο out και ένα πλάγιο γρήγορο από τον Μπουτζίκο για τον Λεάντρο Πίντο. Ο Λεάντρο θα σκάψει την μπάλα εκεί για τον Λότα. Το φάουλ που κάνει ο offside. Offside σηκώνει τη σημαία του βοηθού. Υπάρχει offside. Ο Ολυμπιακός που πέτυχε το σκοπό του, ένα γρήγορο γκολ ήθελε στο δεύτερο ημίχρονο για να μπορέσει να είναι αυτός που θα έχει το σκορ στο παιχνίδι, διότι καλή περιοχή, καλή κατοχή μπάλας, καλή πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά τον γκολ έλειπε από το πρώτο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό. Να ο σκορ λοιπόν ο Ναζίμ, θα βρει ωραία τον Σερτζίνιο. Ο Σερτζίνιο θα βγάλει διαγώνια παλιά εκεί που κινείται ο Σγούρι. Ο Σγούρι όμως είναι πολύ δυνατή παλιά του από το Σερτζίνιο, ο Νούσιας μάζεσε μπάλα. Το παιχνίδι συνεχίζει, δεν είναι γρήγορος ρυθμός, καθώς τώρα ο οικονόμος θέλει να βγει στην επίθεση. Ο Τόλιος θα κοπεί σε πλάγιο out. Δείτε πού γύρισε ο Σαχινίδης για να βοηθήσει την αμυντική λειτουργία της ομάδος. Ο Βασίλης Σαχινίδης, ο οποίος έχασε το πέναλτι στο 32, από εκεί πέρα έχει και τρεις καλές στιγμές, όμως δεν φάνηκε να τον επηρεάζει το χαμένο πέναλτι. Ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού Βόλου στα φιλικά παιχνίδια με 8 γκολ ο Σαχινίδης. Σε 22 γκολ πέτυχε ο Ολυμπιακός σε φιλικά παιχνίδια και κύπελο ΕΠΣΤ. Λότας για τον Σαχινίδη, άλλαξε με τον Λότα. Ο Λότας γυρίζει πιο πίσω για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο βγαίνει να πάρει βοήθεια από τον Μπουτζίκο, όμως αυτός θα δώσει στόμη στη μεσαία γραμμή για τον Ναζίμ. Πιο πίσω για τον Παϊωάννου. Ο Παϊωάννου που ξεκίνησε το βασικό σχήμα, ο νεαρός, ο Βολιώτης Σεραφείμ Παϊωάννου. Ρόκας. Παιχνίδι ψυχραιμία, θα έλεγα, και κατοχή μπάλα από του παίκτες του Ολυμπιακού. Προσπαθούν να μην κάνουν λάθη μεταβιβάσεις. Κατοχή, επαναλαμβάνω, από τον Ναζίμ τώρα. Ο Ναζίμ έχει χώρο, δίνει δεξιά στον Σάβα που προωθήθηκε. Ο Σάβας με τη μία τη σέντρα δεν είναι καλή. Παραπερνά έξω από το δοκάρι. Συμπληρώσαμε μία ώρα παιχνιδιού. 0-1 Ολυμπιακός προηγείται πάντα. Εδώ και 6 λεπτά από τον Ναζίμ σκόρερ. Οι παιδί του Ολυμπιακού και οι φίλοι της ομάδας σταματούν λεπτό να τραγουδούν και να φωνάσουν θύματα υπέρ του Ολυμπιακού. Να η παλιά τώρα εκεί που βγαίνει, αλλά ο Σάββας ο έμπειρος θα απομακρύνει από την άμυνά του, θα παραχωρήσει το πλάγιο συνεχώς όρθιος εκεί και διαμαρτύρεται ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Περικλής Αμανατίδης, του διετή του Καραντώνη. Λέει για τους πρωτοσφαιριστές που κάνουν. Ναι, προφανώς. Εκεί είναι κάτι στους παίκτες που ζεσταίνονται. Ο κ. Καραντώνης και διαμαρτυρήθηκε και ο Περικλής Αμανατίδης. Προστείνει βαριά το Σαχινίδη το τράβημα της φανέλας στο φάουλ που κερδίζει ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Σαχινίδης που βγαίνει από την περιοχή για να κάνει κίνηση να μπουν οι μεσοεπιθετικοί στην περιοχή του οικονόμου. Ένας επιθετικός με πάρα πολύ καλές κινήσεις, με καλά τελειώματα βέβαια, άτυχος στη φάση του πέναλτι. Πήγε να σκοτώσει τον τερματοφύλακα τον Νούσια, έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Αλλά τυχερός ο Ολυμπιακός 45, όταν έχασε πέναλτι ο Χάμος για τον οικονόμο σε ένα πολύ καθοριστικό χρονικό σημείο λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου μέρους. Η παλιά, η λάθος εκτίμηση από τον Λεάντρο Πίντο, όμως βγήκε ο Γιακουμής και απομάκρυνε, η μπάλα βρήκε το χέρι του Ναζίμ. Το φάουλ το κέρδισε ο οικονόμος, εκτελέστηκε γρήγορα για τον Καμπέτα. Ο Καμπέτας θα γυρίσει σε ένα χώρο εκεί που είναι ο Πετράκης, όχι είναι η αλλαγή, ο Μητσιάς. Έγινε το λάθος. Να τώρα ο Λότας. Ο Λότας ωραία ξεφεύγει τον αντίπαλό του με τεχνική κατάρτιση που διαθέτει. Λότας άλλαξε το Σαχινίδη. Πιο αριστερά στον Σερτζίνιο. Δεν πρόλαβε. Ο Πρόεδρος πρόλαβε. Πρόλαβε ο Σερτζίνιο. Ο Σερτζίνιο μπαίνει περιοχή. Θα γυρίσει την μπάλα σε ένα χώρο εκεί όπου είναι ο Τόλιος που θα απομακρύνει. Καμπέτας. Μητσιά αριστερά, ξεδιπλώνεται τώρα ο οικονόμος σε μια προσπάθεια. Εκεί όμως σταματά πάνω στον Σάβα η προσπάθεια που πήγε να κάνει με το νούμερο 10 ο Τόλιος. Ο οικονόμος που είναι και πάλι στην επίθεση. Μητσιά κόβει ο Λεάντρο Πίντο. Ρόκας ο αρχηγός έχει πρόβλημα τραυματισμού. Ο Ρόκας φαίνεται καθαρά ότι χωλαίνει, δεν μπορεί να πατήσει κάτω το πόδι του. Λότας ψάχνει στήριγμα, θα πέσει κάτω, θα πάρει φάουλ. Ένα φόρο σε καλή θέση. Και όχι, τι έδωσε. Θέατρο έδωσε.
Ένα και κίτρινη κάρτα θα δεχθεί ο Λότας, προφανώς, ναι. Γιατί προσπάθησε να ξεγελάσει τον διαιτητή να κερδίσει το φάουλ. Το 0-1 παραμένει και με τη σύνδεσή μας έχουμε και κίτρινη κάρτα στον Λότα που εκβίασε ένα φάουλ. Τελικά όμως ο κύριος Καραντώνης του έδειξε την κίτρινη κάρτα. Έτσι και ο παίκτης του Ολυμπιακού Βόλου κινδυνίζεται από τον ίδιο του αγώνα. Θυμίζουμε στο 16 ο Τόλιος και στο 57 ο Καμπέτα. 64ο λεπτό εδώ στην Τσαριτσάνη, φίλες και φίλοι του volosLive.gr και του Ολυμπιακός Βόλου Web TV. Και ο Ολυμπιακός Βόλο από το 53ο λεπτό έχει ανοίξει το σκορ με τον Νταβίτ Ναζίμ. Και τώρα ο Κουμπούρας είναι αυτός ο οποίος θα κάνει το βολέ. Εκεί ο Ναζίμ θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα διώχνει ο Σάβας, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στα αμυντικά του καθήκοντα. Η μπάλα τώρα στον παίκτη, τον Χάμο. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες στο οικονόμο έξω την περιοχή. Η μπάλα τώρα εκεί όπου είναι ο Πίντο, θα κερδίσει ο Λεάντρο Πίντο και θα βγει και στην αντεπίδεση. Ο Λεάντρο Πίντο δίνει για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο κατεβάζει την μπάλα. Γυρίζει πάρα πολύ ωραία ο Σερτζίνιο, ο Πορτογάλος. Παίρνει και την μπάλα. Θα ψάξει να βρει και το Σαχινίδη. Θα κόψουν εκεί οι παίκτες του οικονόμου. Η μπάλα στον Ντούφα. Γυρίζει πίσω για τον Γκουμπούρα. Θα κάνει αυτό στο εκεί όπου βγαίνει ο Μπουτζίκος. Μπουτζίκος στην προσπάθειά του να διώξει. Θα διώξει, θα κοντράρει μπάλα. Κερδίζει ο Μπουτζίκος όμως. Νίκος Μπουτζίκος από τα αριστερά. Η σέντρα, δεύτερο δοκάρι για τον Γκούρι. Περνάει. Λότας. Λότας πάει την μπάλα για το Σαχινίδη. Θα έρθει εκεί και έχουμε φάουλ που κάνει ο Σαχινίδης επάνω στον παίχτη του οικονόμου. Σε αυτή τη φάση ήταν καλό το σπάσιμο από τον Λότα, αλλά η μπάλα όμως κοντράρισε εκεί στον παίχτη του οικονόμου και δεν μπόρεσε ο Σαχινίδης να τη στείλει προς την εστία. Η μπάλα τώρα ήταν, ξεκίνησαν να παίζουν οι παίχτες του οικονόμου. Ο Σαχινίδης είναι στον αγωνιστικό χώρο. Προσπαθεί να σηκωθεί. Δέχεται εκεί και τις πρώτες βοήθειες από τον τερματοφύλακα τον Νούσια για να σηκωθεί. Και τα έχει βάλει με την τύχη του σήμερα ο Σαχινίδης. Λογικό είναι, έχει χάσει και πέναλτι. Τα έχει βάλει με την τύχη του τερματοφύλακας, ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βόλου. Η μπάλα τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Στάθη το Ρόκα, ο οποίος κάνει αμπρόσμενη προσπάθεια για να μπορέσει να κρατηθεί στο παιχνίδι. Φαίνεται ότι έχει κάποιο πρόβλημα με το αριστερό του το πόδι. Να δούμε. Υπάρχει φάουλ εδώ που δεν το έχει δώσει ο κύριος Καραντώνης, που έχει κάνει ο Τσαγκάλι επάνω στον Σαχινίδη. Συνέχεια στο παιχνίδι μας έδειξε ο κύριος Καραντώνης με πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Λοιπόν, ετοιμάζεται ο Σκοπελίτης. Σκοπελίτης είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Λογικά στη θέση του Ρόκα θα περάσει, γιατί βλέπουμε ότι έχει, είπαμε ότι έχει πρόβλημα. Το γέμισμα που θα γίνει, την μπάλα εκεί όπου είναι ο Σεραφείμ Παπαϊωάννου, ο οποίος θα ψύχρεμα θα γυρίσει τον τερματοφύλακά του τον Γιακουμί και αυτός ξανά για τον Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου κρατάει την μπάλα και θα κάνει και το γέμισμα πολύ ωραία για τον Λότα. Λότας κατεβάζει άψογα με το κοντρόλ. Η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ρόκας, ωραία, περνάει την μπάλα αριστερά για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο, ένας με έναν ο Σερτζίνιο. Περνάει, δίνει την μπάλα στο Ρόκα. Ρόκας, Ναζίμ. Ναζίμ για τον Λότα. Περιμένει να ανέβει ο Σάβας. Λότας έξω την περιοχή, θα χάσει και την μπάλα. Έναν χρόνο λίγο πιο αργός για να δώσει την μπάλα. Η μπάλα στο Πίντο. Ρόκας, ξανά Πίντο. Πίντο κάθετη πάσα ωραία για τον Σγκούρι. Σγκούρι κατεβάζει την μπάλα και κρατάει πολύ ωραία και παίζει για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο. Κρατάει την μπάλα ο Σερτζίνιο. Ωραία για τον Μπουτζίκο. Μπουτζίκος. Σγκούρι. Σγκούρι κρατάει την μπάλα. Αντώνη Σγκούρι για τον Σερτζίνιο. Ξανά αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Στάθης ο Ρόκας, ο οποίος στο αριστερό δυσκολεύεται να τη φέρει την μπάλα. Τελικά τη δίνει στον Πίντο. Πίντο. Σερτζίνιο. Ξανά Πίντο. Και τώρα θα ψάξει να βρει με βαθιά παλιά. Όχι, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Σγκούρι. Ωραία, αλλάζει την μπάλα για τον Ρόκα. Ρόκας, σέντρα πολύ ωραία. Δεύτερο δοκάρι για το Σαχινίδη. Μπάλα ψηλά. Ωραία η σέντρα από τον Στάθη το Ρόκα. Με το αριστερό το πόδι και η μπάλα περνάει πάνω από την εστία του Νούσια. Αλλαγή για την ομάδα του οικονόμου και λογικά και για την ομάδα του Ολυμπιακού. Για να δούμε ποιος θα βγει. Με το νούμερο 3, ο Μπουμπουνάρας είναι αυτός ο οποίος βγαίνει εκτός. Περνάει με το νούμερο 12. Με το νούμερο 12, Γαλάνης. Με το νούμερο 12 ο Γαλάνης είναι αυτός ο οποίος περνάει στον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα του οικονόμου. Δεύτερη αλλαγή για τους γηπεδούχους.
Σε λίγο λογικά θα κάνει και ο κύριος Περικλής Αμανατίδης μια αλλαγή. Μπάλα στο Σγκούρι, Λότας. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Σαχινίδη. Η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Νούσια. Η μπάλα τώρα στους παίκτες του Οικονόμου. Η κάθετη πάσα που παίζει εκεί πέρα. Η μπάλα στον Πίντο, θα έρθει ο Ρόκας. Κρατάει και την μπάλα πολύ ωραία ο Στάθης ο Ρόκας και παίζει για τον Πίντο. Και ο Πίντο μακριά εκεί που δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης του. Παρά μόνο η μπάλα θα περάσει πλάγιο out για την ομάδα του Οικονόμου. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής στον τέταρτο όμιλο δεν έχουμε κάποια αλλαγή σε ό,τι έχει να κάνει με τα αποτελέσματα. 2-1 η ομάδα της Νεοκεσάριας μόνο προηγείται της ομάδας του Φωκικού. Και η μπάλα τώρα στον Σερτζίνιο. Ντούφας πιέζει τον Καμπέτας, χάνει την μπάλα του Μπουτζίκο. Σερτζίνιο. Σερτζίνιο κατεβάζει την μπάλα πολύ ωραία. Σερτζίνιο και παίζει για τον Μπουτζίκο. Και ο Μπουτζίκος θα δούμε τι θα κάνει. Θα κάνει τη σέντρα. Κάνει τη σουτ. Σαχινίδης προσπαθεί να βρει την μπάλα με το κεφάλι. Αλλά τελευταία στιγμή η μπάλα περνάει μπροστά από το κεφάλι του και καταλήγει πλάγιο out. Αλλαγή για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Φίλιππας Σκοπελίτης, νούμερο 17 στον αγωνιστικό χώρο. Και ποιος βγαίνει. Για να δούμε. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα βγει. Ο Λότας. Ο Λότας. Νούμερο 10, Αριστίδης Λότας εκτός. Και Φίλιππας Σκοπελίτης στο 70 ακριβώς εντός αγωνιστικού χώρου για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Αριστείς ο Λότας, ο οποίος χειροκροτείται από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού Βόλου για την σημερινή του παρουσία στο παιχνίδι. Ήταν πολύ καλός και στο πρώτο ημίχρονο. Είχε κάποιες καμπανεβάσματα στην απόδοσή του, αλλά βοήθησε και αυτός στον επίτευξη του τέρματος για τους Ερυθρόλευκους. Και τώρα ο Σκοπελίτης είναι αυτός με το νούμερο 17, ο οποίος περνάει στον αγωνιστικό χώρο για τους Ερυθρόλευκους. Πλάγιο out για την ομάδα του Οικονόμου με το Γαλάνι. Κόβει ο Σκοπελίτης. Σκοπελίτης, νέα κεφαλιά. Σάβας. Η μπάλα στον Σεραφείμ Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα και βγάζει πλάγιο out για την ομάδα του Οικονόμου. Τώρα δέχεται και τις παρατηρήσεις από τον κύριο Αμανατίδη για αυτό το διώξιμο. Ο Παπαϊωάννου. Το πλάγιο out για την ομάδα του Οικονόμου με το Γαλάνι. Να κάνει το πλάγιο. Κόβει ο Παπαϊωάννου. Σγκούρι στην προσπάθεια του να κατεβάσει την μπάλα. Πλάγιο out για την ομάδα του Οικονόμου και πάλι με το Γαλάνι. Έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Εκτελεί η μπάλα εκεί όπου είναι ο Τόλιος. Τόλιος με τον Πίντο. Η μπάλα βγαίνει στον Ντούφα. Ντούφας. Ντούφας θα κάνει και τη σέντρα. Η μπάλα περνάει. Ένα σούτ εκεί όμως δεν απειλείται ο Αστέριος Γιακουμής για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Γιακουμής ο οποίος σιγά σιγά θα μαζέψει και την μπάλα και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι του. Στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει πάντα του Οικονόμου της Αριτσάνης. Ο Ολυμπιακός Βόλου 0-1 με το πολύ ωραίο τέρμα που πέτυχαν οι Ερυθρόλευκοι μετά από ωραία συνεργασία του Λότα, του Σερτζίνιο. Ο Σερτζίνιο βρήκε στο δεύτερο δοκάρι τον Ναζίμ και αυτός με ωραίο πλασέ έκανε το 0-1 για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Σκοπελίτης εκεί πιέζεται, χάνει την μπάλα. Θα διώξουν οι παίκτες του Οικονόμου. Πλάγιο out που θα παραχωρήσει ο Μπουτζίκος. Πλάγιο out για τον Οικονόμο. Λεοάντρο Πίντο για ακόμα μία φορά πρώτος μπροστά από τον αντίπαλο. Νταβίτ Ναζίμ ψύχρεμα δίνει την μπάλα στον Πίντο. Σερτζίνιο θα χάσει και την μπάλα. Πίντο κρατάει, δέχεται και ένα δυνατό μαρκάρισμα από τον Γκαλφούτζο εκεί πέρα. Ο Πίντο όμως δεν έχει πρόβλημα. Θα χάσει την μπάλα ο Ρόκας. Η μπάλα στον Μυρτσιά. Μυρτσιάς για τον Πετράκη. Κερδίζει την μπάλα αυτός, Πετράκης, πλασέ, κοντράρει η μπάλα επάνω στον Σάβα. Μεγάλο το λάθος αυτό από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, του Στάθη το Ρόκα. Τέτοια λάθη σίγουρα δεν πρέπει να γίνονται. Ο Στάθης ο Ρόκας εκεί μπορούσε να διώξει την μπάλα ή να τη βγάλει εκτός πλάγιας γραμμής ή να τη διώξει μπροστά στον Σαχινίδη. Αυτό φωνάζει τώρα ο Βασίλης ο Σαχινίδης σε αυτή τη φάση ότι πρέπει να διώξει την μπάλα εκεί. Όπως φώναξε στο πρώτο ημίχρονο και ο Αστέριος Γιακουμής για το λάθος που είχε κάνει τότε ο Λεάντρο Πίντο. Η μπάλα στον Σγκούρι. Πλάγιο out με το Γαλάνι για την ομάδα του Οικονόμου. Η μπάλα όμως καταλήγει στα χέρια του Αστέριου Γιακουμή. 72 λεπτά συμπληρωμένα εδώ στην Τσαριτσάνη. Οικονόμος Τσαριτσάνης, Ολυμπιακός Βόλου για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας για τον τέταρτο όμιλο. Πρώτη αγωνιστική στον τέταρτο όμιλο, φίλες και φίλοι του volosLive.gr. 3-0 η ομάδα της Νίκης προηγείται της ομάδας του Οδυσσέα. 3-0 το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό λοιπόν. Η μπάλα τώρα στους παίκτες και πάλι με σκόρε το Λόρι Κέρι. Η μπάλα τώρα στους παίκτες του Οικονόμου.
Κουμπούρας, θα γυρίσει πίσω τον τερματοφύλακα τον Νούσια. Νούσιας βγάζει δεξιά για τον Ντούφα. Ντούφας ξανά πίσω για τον Νούσια. Και ο Νούσιας θα μπορέσει να κάνει το βολέ εκεί, όμως είναι ο Λεάντρο Πίντο, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά. Σγκούρι. Θα έρθει εκεί δυνατά ο Κουμπούρας. Σγκούρι, ο οποίος κατάει το χέρι του. Η κόντρα που θα γίνει. Χάμος με τον Ναζίμ, εκεί η παλικαρίσια, ο Νταβίδ Ναζίμ. Θα βάλει το σώμα του μπροστά, θα παραχωρήσει και το πλάγιο out. Πλάγιο out με το Γαλάνη τώρα για την ομάδα του Οικονόμου. Από τα αριστερά θα εκτελεστεί το πλάγιο out. Θα γίνει το λάθος από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Η μπάλα στο Γαλάνη, η σέντρα που πάει να γίνει. Κοντράρει η μπάλα. Το γέμισμα που θα γίνει από τους παίκτες του Οικονόμου. Μετράκης μέσα στην περιοχή. Διώχνουν το shoot. Κοντράρει η μπάλα. Βγαίνει στον Τόλιο. Το πλασέ. Η μπάλα στον ποδοσφαιριστή του Οικονόμου. Και έχουμε τον goal. Δεν έχουμε offside. Γκαμπέτας και 1-1 για την ομάδα του Οικονόμου. Στο 24ο λεπτό η ομάδα του Οικονόμου Τσαριτσάνης φέρνει το παιχνίδι στα ίσια στο 74ο λεπτό. Κάτι κόντρες που γίνανε εκεί μέσα στην περιοχή. Γκαμπέτας είναι αυτός ο οποίος με πλασέ έκανε το 1-1 για την ομάδα του Οικονόμου εδώ στην Τσαριτσάνη. Γκαμπέτας με το νούμερο 7 είναι αυτός ο οποίος πέτυχε το 1-1 για την ομάδα της Τσαριτσάνης στο 74ο λεπτό. Δεν ξέρω αν ήταν σε θέση offside ο ποδοσφαιριστής του Οικονόμου. Δεν ξέρω αν ήταν σε θέση offside, αλλά σίγουρα εμείς από εδώ δεν μπορούμε να το δούμε. Δεν είδα και τους παίκτες του Ολυμπιακού να φωνάξουν για κάποιο offside, οπότε λογικά είναι καθαρή η φάση. Οπότε ξεκινάμε από την αρχή στο παιχνίδι μας. Ο Ολυμπιακός Βόλου τώρα θα πρέπει να πιέσει αν θέλει να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα και να πάρει τους 3 βαθμούς εδώ στην Τσαριτσάνη. Διώχνουν οι γηπεδούχοι μακριά και πάλι για τον Γκαμπέτα. Βγαίνει ο Γιακουμής και μπλοκάρει την μπάλα και παίζει γρήγορα για τον Μπουτσίκο. Μπουτσίκος, ο οποίος κερδίζει την μπάλα, πιέζεται από τον Μιρτσιά. Φάουλ για την ομάδα του Οικονόμου που θα κάνει ο Μπουτσίκος επάνω στον Μιρτσιά. Η μπάλα για τους παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου. Έχουν και την ψυχολογία τώρα. Έχουν την ψυχολογία οι γηπεδούχοι τώρα. Είναι λογικό αυτό. Πρέπει να ανεβάσουν λίγο την... Πρέπει να ανεβάσουν λίγο τους τόνους οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου. Ετοιμάζονται 2 αλλαγές. Βλέπω Κλέβη Κόλλα και Μπάμπης Οικονομόπουλος να είναι έτοιμοι να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Γιακουμή στο βολέ για τον Σαχινίδη. Σαχινίδης κατεβάζει άψογα την μπάλα. Θα κερδίσει εκεί όμως ο Κουμπούρας. Σαχινίδη στην προσπάθειά του να κερδίσει την μπάλα. Έχουμε την μπάλα να περνάει out. Στο 74ο λεπτό λοιπόν η ομάδα του Οικονόμου έφερε το παιχνίδι στα ίσια με τον Γκαμπέτα. Με τις κόντρες αυτές που γίνανε μέσα στην περιοχή, η μπάλα κατέληξε στον Γκαμπέτα. Αυτός έκανε το πλασέ. Έστειλε την μπάλα στην εστία του Γιακουμή, γράφοντας το 1-1. Δύο αλλαγές ετοιμάζει ο κύριος Περικλής Αμανατίδης. Μπάμπης Οικονομόπουλος και Κλέβη Κόλλα είναι αυτοί οι οποίοι θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Λογικά πάμε σε αλλαγές τώρα με τον Στάθη το Ρόκα να περνάει λογικά εκτός. Και κάποιον ή τον Σγκούρι ή τον Σεραφείμ Παπαϊωάννου. Θα δούμε λογικά τώρα τι θα κάνει. Τι θα επιλέξει ο κύριος Αμανατίδης για την συνέχεια του παιχνιδιού. Ναζίμ τα κουνάκι, λάθος. Ξανά Ναζίμ όμως κερδίζει την μπάλα. Σερτζίνιο χάνει την μπάλα από τον Μιρτσιά. Μιρτσιάς κερδίζει την μπάλα. Καλφούτζος πιέζεται από τον Μπουτζίκο. Δίνει φάουλ από τον Μπουτζίκο επάνω στον Καλφούτζο. Καλφούτζος παίζει για τον Γκαμπέτα. Γκαμπέτας γρήγορα έξω από την περιοχή. Θα κάνει το σούτ οι παίκτες του Οικονόμου. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Γιακουμή. Είπαμε, είναι ψυχολογία τώρα, είναι λογικό αυτό. Έχουν βάλει τον γκολ της ισοφάρισης και πιέζουν για να πετύχουν και κάποιο δεύτερο τέρμα. Ο κύριος Περικλής Αμανατίδης φωνάζει στους παίκτες του να ανοιχτούν. Η μπάλα τώρα στον Σκοπελίτη. Σκοπελίτη κατάει την μπάλα και παίζει για τον Ρόκα. Ρόκα Σάβας. Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου. Το γέμισμα ωραία για τον Μπουτζίκο. Κατεβάζει αυτός ωραία την μπάλα και παίζει για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο με τον Τσακάλι πιέζεται. Σερτζίνιο η σέντρα, κοντράρει μπάλα. Ντούφα, θα διώξει μακριά. Η μπάλα καταλήγει έξω στο Σκοπελίτη. Σκοπελίτης για τον Ναζίμ. Ναζίμ ήταν σε καλύτερη θέση για να κάνει το σουτ. Σάβα στη σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα η κεφαλιά από τον Σγκούρι. Αδύναμη όμως η κεφαλιά από τον Αντώνη Σγκούρι σε αυτή τη φάση. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Νούσια, ο οποίος φωνάζει στους συμπαίκτες του. Οι παίκτες τώρα του Οικονόμου
πέφτουν στον αγωνιστικό χώρο. Είναι λογικό, αυτό το έχουμε πει, ότι έτσι θα γίνει το παιχνίδι. Αλλαγή ζητάνε για την ομάδα του Ολυμπιακού. Θα γίνουν τώρα οι αλλαγές. Μπάμπης Οικονομόπουλος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Κλεβικόλα και αυτός για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Να δούμε ποιοι θα περάσουν εκτός. Ένα-ένα λοιπόν εδώ στην Τσαριτσάνη, Οικονόμου Τσαριτσάνης, Ολυμπιακός Βόλου. 1-1 με τον γκολ που πέτυχε ο Γκαμπέτας με πλασέ μέσα από την περιοχή. Είχε ανοίξει το σκορ στο 53ο λεπτό Ολυμπιακός Βόλου με τον Νταβίτ Ναζίμ. Και περνάνε, να δούμε πότε θα γίνουν οι αλλαγές. Δεν γίνονται τώρα. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Με τον Νούσια να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι για τους πράσινους της Τσαριτσάνης. Η μπάλα στο Ναζίμ. Ναζίμ κατάει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Παίζει για το Σάβα. Σάβα δεν είναι καλή το γέμισμα. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Νούσια. 79 λεπτά συμπληρωμένα εδώ στην Τσαριτσάνη. Οικονόμου Τσαριτσάνης, Ολυμπιακός Βόλου 1-1. Με τον Νούσια να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Νούσιας με το βολέ. Εκεί όπου θα πάρει την κεφαλιά ο Σάβας. Ναζίμ. Ωραία με το γόνατο δίνει για τον Σγκούρι. Και αυτός για τον Σάβα. Σάβας. Θα βρει στο χώρο της μεσαίας γραμμής το Ρόκα. Ρόκα στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα. Θα τη χάσει από τον Χάβο. Θα κερδίσει και το φάουλ όμως ο παίκτης του Οικονόμου. Και τώρα δύο αλλαγές και μία για τον Οικονόμο. Δύο για τον Ολυμπιακό και μία για τον Οικονόμο. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε ποιοι θα βγούνε. Στάδης Ρόκας είναι ο ένας ο οποίος περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Είπαμε ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Μπάμπης Οικονομόπουλος περνάει νούμερο 5 στο αγώνα. Και βγαίνει. Η επόμενη αλλαγή θα την κάνει μετά ο κύριος Σαμανατίδης. Παπαϊωάννου την κεφαλιά. Σάβας, νέα κεφαλιά. Κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες του Οικονόμου. Δίνουν αριστερά για τον Γαλάνη. Γαλάνης, Μητσιάς, αλλάζουν την μπάλα. Γαλάνης πιέζεται, κερδίζει την μπάλα ο Σερτζίνιο. Σερτζίνιο, διώχνουν οι παίκτες του Οικονόμου. Φάουλ για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Ναζίμ είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Σεραφείμ Παπαϊωάννου. Ο Τόλιος θα περάσει εκτός με το νούμερο 10. Μιφτάρη είναι αυτός με το νούμερο 14, ο οποίος περνάει στον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα του Οικονόμου. Παπαϊωάννου, το γέμισμα. Δεν είναι καλό το γέμισμα. Η μπάλα βγαίνει στον Γκαμπέτα. Έρχεται ο Μπουτζίκος εκεί να τον πιέσει. Μπουτζίκος θα χάσει και την μπάλα από τον Γκαμπέτα. Γκαμπέτας με τον Πίντο. Πίντο πιο δυνατά εκεί. Θα βάλει το σώμα του όμως και θα κερδίσει και το πλάγιο out. Το πλάγιο out είναι για την ομάδα του Οικονόμου. Πλάγιο out για την ομάδα του Οικονόμου Τσαριτσάνης. Πλάγιο out με τον Γκαμπέτα. 81 λεπτά συμπληρωμένα εδώ στην Τσαριτσάνη. Πάντα το Οικονόμου Τσαριτσάνης, Ολυμπιακός Βόλου 1-1. Πλάγιο out για την ομάδα του Οικονόμου από τα δεξιά. Το πλάγιο out που θα εκτελεστεί. Εκτελεί το πλάγιο Ντούφας. Κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Διώχνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Φάουλ για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου που θα κερδίσει ο Παπαϊωάννου. Παίζουν γρήγορα οι Ερυθρόλευκοι. Πίντο. Πίντο. Κατεβάζει την μπάλα και παίζει για τον Οικονομόπουλο, ο οποίος είναι φρέσκος. Οικονομόπουλος. Κρατάει και την μπάλα και παίζει για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο. Δεξιά για τον Σάβα. Πολύ δυνατό μαρκάρισμα εκεί που θα γίνει επάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού, τον Σάβα. Και το Σερτζίνιο να είναι αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Σερτζίνιο έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Λεάντρο Πίντο, Σεραφείμ Παπαϊωάννου μέσα όλοι. Ένας μόνο έχει μείνει πίσω, ο Μπουτζίκος μαζί με τον Γκαμπέτα. Σερτζίνιο εκτελεί μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά που πάνε να κάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η μπάλα βγαίνει εκεί όπου είναι ο Σγκούρι. Σγκούρι κρατάει την μπάλα. Ένας με έναν εκεί. Θα κερδίσει και το πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Πλάγιο out με τον Μπουτζίκο, ο οποίος θα είναι ο εκτελεστής αυτού του πλαγίου. Μπουτζίκος εκτελεί αυτό το πλάγιο και δίνει για τον Πίντο. Πίντο στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Σερτζίνιο. Πολύ ωραία αυτός. Παίζει για τον Σαχινίδη, δεν την προλαβαίνει αυτός όμως. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Νούσια.
και ο Νούσιας θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι μας. 83 λεπτά συμπληρωμένα εδώ στην Τσαριτσάνη, Οικονόμου Τσαριτσάνης, Ολυμπιακός Βόλου. 1-1 με τα γκολ του Ναζίμ και του Γκαμπέτα. Κατευθείαν η μπάλα πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Πλάγιο out με τον Οικονομόπουλο. Παίζει γρήγορα ο Οικονομόπουλος για τον Σερτζίνιο. Φάουλ που θα γίνει πάνω στον Σερτζίνιο για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Ο Οικονομόπουλος ζητάει την μπάλα. Θα είναι αυτός λογικά που θα το εκτελέσει. Οικονομόπουλος έτοιμος να εκτελέσει. Λεάντρο Πίντο, Σεραβίν Παπαϊωάννου μέσα στην περιοχή. Οικονομόπουλος θα φύγει από την μπάλα. Θα πάει και αυτός μέσα στην περιοχή και θα αφήσει στον Σερτζίνιο. Για να δούμε σε αυτή τη φάση. 83 είμαστε, πάμε για 84 εδώ στην Τζαριτσάνη. Μπάμπης Οικονομόπουλος έχει βγει στο δεύτερο δοκάρι μόνος του. Λογικά θα κάνει κίνηση προς τα μέσα για να δεχτεί την μπάλα. Για να δούμε όμως τι θα πράξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Σερτζίνιο δεν είναι καλή εκτέλεση. Σάβας κοντράρει μπάλα. Ναζίμ την κεφαλιά. Ναζίμ παίρνει νέα κεφαλιά. Σαχινίδης την κεφαλιά για τον Σγούρη. Σγούρη μέσα στην περιοχή. Ανατρέπεται, δεν έχει κάτι, λέει ο κύριος. Ο Οικονομόπουλος δεν μπορεί να κάνει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Την μπάλα περνάει out. Οικονομόπουλος με τον Σγούρη εκεί έχουν μια. Καραντώνης θα βγάλει κίτρινη κάρτα στο Σγούρη. Ο Σγούρη για διαμαρτυρία για την προηγούμενη φάση θα δεχτεί κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή, τον κύριο Σγούρη. Στο 84 ακριβώς είμαστε, πάμε για το 85. Εδώ στην Τσαριτσάνη, Οικονόμου Τσαριτσάνης, Ολυμπιακός Βόλου, 1-1, όπως έχει διαμορφωθεί από το 74ο λεπτό. Το γέμισμα τώρα από τους παίκτες του Οικονόμου, η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, Κοπελίτσα πάρει την κεφαλιά, διώχνουν οι παίκτες του Οικονόμου, η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Το γέμισμα που θα γίνει για τον Γκαμπέτα, δεν υπάρχει offside, λέει ο κύριος Τωροσιάδης, η μπάλα καταλήγει στα χέρια του. Μπουτζίκος, Ναζίμ, κρατάει την μπάλα ο Νταβίτ Ναζίμ και παίζει για τον Σγούρη. Σγούρη κρατάει πολύ ωραία, κάνει και το φάουλ από τον Μιφτάρη. Έχουμε το φάουλ αυτό για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Και τον Μπάμπη τον Οικονομόπουλο να είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Σερτζίνιο βγαίνει εκτός και ο Κόλλα περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Αλλαγή για τον Ολυμπιακό Βόλου, Σερτζίνιο εκτός. Νούμερο 8 κλέβει Κόλλα στον αγωνιστικό χώρο και θα πάει να εκτελέσει και το φάουλ αυτό για τους Ερυθρόλευκους. Κλέβει Κόλλα έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Στο 86 ακριβώς βρισκόμαστε και όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου μέσα στην περιοχή του Νούσια. Κόλλα κάνει κάποιο σύστημα τώρα εκεί. Κόλλα εκτελεί, δεν είναι καλή εκτέλεση. Διώχνουν οι παίκτες του Οικονόμου και η μπάλα βγαίνει στον Γκαμπέτα, ο οποίος φεύγει στην αντεπίθεση. Γκαμπέτας. Σάβας απέναντί του, Γκαμπέτας θα κάνει την συγκριτή πάσα εκεί, θα κόψει ο Σάβας, Γκαμπέτας θα πέσει και θα κερδίσει ο Σάβας την μπάλα. Σάβας θα διώξει και μακριά εκεί που δεν υπάρχει κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού Βόλου, είναι όλοι μπροστά. Η μπάλα τώρα στο Μιφτάρη, η μπάλα στον Σάβα. Σάβας κρατάει και την μπάλα, διώχνει μακριά και έχουμε offside που δίνει. Φάουλ έχει δώσει ο κύριος Καραντώνης. 86, 87, μπαίνουμε σε λίγο. Λεάντρο Πίντο θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Αστέριο Γιακουμή. Γιακουμής για τον Οικονομόπουλο. Οικονομόπουλος κρατάει και την μπάλα. Οικονομόπουλος παίζει με τον Κόλλα. Κόλλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ψάχνει να βρει τον Μπουτζίκο. Θα την προλάβει αυτός, την προλαβαίνει. Μπουτζίκος κάνει και τη σέντρα. Διώχνουν οι παίκτες του Οικονόμου με τον Τσακάλι. Πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Πλάγιο out με τον Μπουτζίκο και πάλι. Εκτελεί το πλάγιο. Οικονομόπουλος. Ωραία πάσα για τον Μπουτζίκο. Όχι. Δεν προλαβαίνει. Πλάγιο out για την ομάδα του Οικονόμου και ένας παίκτης του Οικονόμου τώρα είναι στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι μας. Σηκώνεται ο ποδοσφαιριστής του Οικονόμου. 87 είμαστε, πάμε για το 88.
εδώ στην Τσαριτσάνη, οικονόμος Τσαριτσάνης Ολυμπιακός Βόλου για την πρώτη αγωνιστική στον τέταρτο όμιλο στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας. Έναρξη σήμερα για τους Ερυθρόλευκους. Για να δούμε. Γαμπέτας με τον Μπίντο. Η μπάλα στον Οικονομόπουλο. Σκοπελίτης. Κεφαλιά. Θα πάρει την κεφαλιά ο Σκοπελίτης με τον Καλφούτζο. Και κάρτα κιόλας. Κίτρινη κάρτα θα δώσει ο κύριος Καραντώνης στο Σκοπελίτη σε αυτή την φάση. Είπε ότι θέλει, του είπε εκεί πέρα ο Σκοπελίτης ότι ήθελα να πάρω την κεφαλιά, δεν ήθελα να το χτυπήσω. Καλφούτζο στον αγωνιστικό χώρο. Λορικέρι 4-0 η νίκη Βόλου την ομάδα του Οδυσσέα. Θα εκτελέσουν οι παίκτες του Οικονόμου. Κεφαλιά Λεάνδρο Πίντο. Πλάγιο άντια την ομάδα του Οικονόμου. 2-0 τα Σέλανα με την ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Στυλίδας. 2-1 παραμένει το παιχνίδι γυμναστικός Ρούς Αμυρού Αναγέννηση Καρδίτσας. 1-1 το παιχνίδι μας εδώ στην Τσαριτσάνη. Πλάγιο άντια με τον Καμπέτα. Ζητάει την μπάλα εκεί να έρθει κάποιος παίκτης του κοντά. Κρατάνε την μπάλα οι παίκτες του Οικονόμου. Πιέζονται εκεί από τον Μπουτζίκο. Γκαμπέτας κρατάει και την μπάλα. Γυρίζουν ωραία την μπάλα. Πρίφτη. Θα διώξουν μακριά οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Σαχινίδη. Σαχινίδη για τον Αζίμ. Πολύ ωραία αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Σκοπελίτης. Οικονομόπουλος. Οικονομόπουλος για τον Σάβα. Σάβας Οικονομόπουλος. Το γέμισμα εκεί όπου είναι ο Σκοπελίτης. Σκοπελίτης κατάει και την μπάλα. Δίνει στον Οικονομόπουλο. Ο Οικονομόπουλος θέλει να βρει απέναντι τον Σγκούρη. Δεν περνάει η μπάλα. Η μπάλα στους παίκτες του Οικονόμου τώρα. Θα διώξουν την μπάλα οι παίκτες του Οικονόμου. Η μπάλα στον Μπουτζίκο. Μπουτζίκος θα κόψει τώρα τη φάση. Διότι. Ο ποδοσφαιριστής τώρα του Οικονόμου είναι στον αγωνιστικό χώρο. Διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι μας. Για να δούμε πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα κρατήσει ο κύριος Καραντώνης. Είμαστε ήδη στο 90 και παίζουμε τις καθυστερήσεις. Για να δούμε. Σηκώνεται τώρα ο παίκτης του Οικονόμου να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι ο Μπιρτσιάς αυτός, ο οποίος περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο κύριος Καραντώνης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Οικονόμος, ο παίκτης του Οικονόμου γυρίζει την μπάλα πίσω στο Γιακουμί. Σεραφείμ Παπαϊωάννου με την μπάλα. Το γέμισμα για τον Κόλλα. Σγκούρη κρατάει την μπάλα. Δίνει για τον Πίντο. Και αυτός για τον Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου, πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στην Τσαριτσάνη. Το Σάββας δεν κάνει καλό κοντρόλ, θα χάσει και την μπάλα τώρα. Οι παίκτες τώρα του Οικονόμου στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Σκοπελίτης εκεί πιέζει τον Μυρτσιά. Σκοπελίτης ο οποίος έχει και κάρτα. Η μπάλα στον Σάβα ο οποίος γυρίζει για τον Πίντο. Γιακουμής θα διώξει μακριά. Εκεί όπου είναι ο Σαχινίδης. Σαχινίδης θα δεχτεί το μαρκάρισμα. Έχουμε φάουλ που θα γίνει επάνω στον Σαχινίδη. Στο 92 μπαίνουμε, 92ο λεπτό. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Εδώ στην Τσαριτσάνη και ο Ολυμπιακός Βόλου έχει κερδίσει ένα φάουλ με τον Κλέβη Κόλλα να είναι πάνω στην μπάλα. Οικονομόπουλος, Πίντο, Ναζίμ όλοι μέσα στην περιοχή. Σγκούρη, μόνο ο Φίλιππος Σκοπελίτης και ο Σάβας είναι εκτός περιοχής. Κόλλα εκτελεί. Οικονομόπουλος μέσα στην περιοχή. Ο Μπάμπης Οικονομόπουλος το σουτ, κοντράρει μπάλα. Οικονομόπουλος στη σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά, η μπάλα δοκάρι, γκολ! Γκολ! Νταβίτ Ναζίμ, γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό Βόλου, Νταβίτ Ναζίμ και πάλι. 1-2, 1-2 Νταβίτ Ναζίμ. Στο 92ο λεπτό ο Ολυμπιακός Βόλου κάνει το 1-2 εδώ στην Τσαριτσάνη με πάλι και τον σκόρερ τον Νταβίτ Ναζίμ. Βρέθηκε πάλι στην ίδια θέση που είχε βρεθεί στο πρώτο γκολ. Ακριβώς στην ίδια θέση ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βόλου κάνει το 1-2 για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου απέναντι στην ομάδα του Οικονόμου. Όλο το έχει ξεκινήσει από τον Κόλλα.
Ο Κόλλα είναι αυτός ο οποίος βρήκε τον Οικονομόπουλο. Ο Οικονομόπουλος έκανε τη σέντρα, κοντράρισε, ξαναγύρισε η μπάλα σε αυτόν. Κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Σαχινίδη, η μπάλα κοντράρισε στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Ναζίμ με το πλασέ κάνει το 1-2 για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Στο 93ο λεπτό βρισκόμαστε τώρα. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στην Τζαριτσάνη. Και τώρα η μπάλα τι λέει. Από τη σέντρα ο ποδοσφαιριστής του Οικονόμου προσπάθησε να νικήσει τον τερματοφύλακα του Γιακουμί, αλλά δεν το κατάφερε. Πραγματικά, Νταβίτ Ναζίμ σήμερα, τώρα ο Σκοπελίτης είναι αυτός, ο οποίος είναι στον αγωνιστικό χώρο, έχει πάθει κράμπα, φαίνεται ότι πιάνει το δεξί του πόδι. Ο Φίλιππος ο Σκοπελίτης έχει τον έπιασε μια κράμπα στο δεξί του πόδι. Και έτσι βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Σηκώνεται τώρα με τη βοήθεια του Παπαϊωάννου, ο οποίος τον βοήθησε. Ο κύριος Καραντώνης λέει τους συνεργάτες του κυρίου Αμανατίδη στον πάγκο να καθίσουν στον πάγκο. Και τώρα η παίκτες του Οικονόμου είναι έτοιμοι να κάνουν τη σέντρα. Κουμπούρα θα διώξει μακριά. Ναβίντ Ναζίμ. Οικονομόπουλος κρατάει για την μπάλα. Παίζει για τον Σγκούρι. Στην προσπάθειά του να διώξουν οι παίκτες του Οικονόμου, θα διώξουν τώρα με τον Μπίντο όμως οι παίκτες του Ολυμπιακού. Θα διώξει ο Κουμπούρας εκεί όμως που δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης του. Η μπάλα περνάει εκτός πλάγιας γραμμής. 94ο λεπτό, 4 λεπτά των καθυστερήσεων παίζουμε ήδη εδώ στην Τσαριτσάνη. Και ο Ολυμπιακός Βόλου κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε πολύ σήμερα εδώ στην Τσαριτσάνη. 1-2 με τον Νταβίτ Ναζίμ και πάλι. Δύο τέρματα σήμερα ο παίκτης του Ολυμπιακού Βόλου, ο οποίος βρέθηκε και στα δύο τέρματα ακριβώς στην ίδια θέση. Ακριβώς στην ίδια θέση ήταν ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βόλου και στα δύο τέρματα. Σγκούρι την κεφαλιά. Διώχνουν οι παίκτες του Οικονόμου. Η μπάλα εκεί όπου είναι ο Πίντο θα διώξει μακριά. Η μπάλα τώρα στον Μιφτάρη. Και τώρα έχουμε τη λήξη. Ναι, έχουμε τη λήξη του παιχνιδιού. Πανηγυρίζουν οι Ερυθρόλευκοι διότι πήραν ένα πολύ δύσκολο αποτέλεσμα σήμερα εδώ στην Τσαριτσάνη. Μια ομάδα Τσαριτσάνη η οποία ήταν αξιόμαχη μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Προσπάθησε να κρατήσει το χρυσό βαθμό της ισοπαλίας, αλλά ο Νταβίτ Ναζίμ δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα ακόμα. Έκανε το 1-2 για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού Βόλου τους ακούτε. Φτάνουν οι αχές τους στα αυτιά σας. Πάνε και οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου εκεί για να πανηγυρίσουν αυτή την μεγάλη νίκη. Όπως φαίνεται είναι μεγάλη νίκη. Λοιπόν, θα πούμε γρήγορα και θα... ότι ο Ολυμπιακός Βόλου έχασε πέναλτι με τον Βασίλη του Σαχινίδη. Η ομάδα του Οικονόμου έχασε πέναλτι και αυτή με τον Γκαμπέτα, με τον Χάμο, συγγνώμη. Ο Ολυμπιακός Βόλου άνοιξε το σκορ με τον Νταβίτ Ναζίμ μετά από σέντρα του Σερτζίνιο. 0-1 στο 53ο λεπτό. Ισοφάρισε η ομάδα του Οικονόμου στο 74ο λεπτό με τον Γκαμπέτα και στο 93ο λεπτό. Ο Νταβίτ Ναζίμ είναι αυτός ο οποίος δίνει τους τρεις πολύτιμους βαθμούς στον Ολυμπιακό Βόλου και πετυχαίνει το τρίποντο για τους Ερυθρόλευκους. Ο λόγος και λίγο. Και πάλι στον Ευθύμη το Χούτα για να μας πει για τόσο ένα σχόλιο. Με πολύ άγχος, με πολύ πίεση, ο Ολυμπιακός φεύγει σήμερα από την Τζαριτσάνη με ένα πολύ μεγάλο διπλό, διότι καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί αν έχανε σήμερα δύο βαθμούς εδώ στο γήπεδο ο Ολυμπιακός και πόσο αυτό θα επηρέαζε τουλάχιστον ψυχολογικά και τη διάθεση των φιλάθλων αλλά και την ομάδα. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο και μετά το τέλος του παιχνιδιού όλοι οι ποδοσφαιριστές ένα κουβάρι μαζί με τον Πάγκο, μαζί με τους φιλάθλους που πήγαν εκεί να τους χειροκροτήσουν, πανηγύρισαν έξαλλα αυτή τη νίκη. Μια νίκη την οποία ο Ολυμπιακός τη δικαιούταν, ήταν καλύτερος από τον Οικονόμο, έναν Οικονόμο Τσαριτσάνης που πάλεψε, που κατάφερε να ισοφαρίσει και έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό. Αλλά θέλετε η βαριά φανέλα της ομάδας, θέλετε η ποιότητα των ποδοσφαιριστών, ότι δεν τα παρατάει η ομάδα μέχρι το τέλος, γιατί και στις καθυστερήσεις έχουμε δει μεγάλες ομάδες να ανατρέπουν αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα και το έδειξε στις καθυστερήσεις με τον Μπάμπη τον Οικονομό που να βγάζει μια εξαιρετική σέντρα. Δεν μπορούσε να σκοράρει σε πρώτο χρόνο ο Σαχινίδης, έστειλε πάρα στο δοκάρι, αλλά στην επαναφορά υπήρχε εκεί στην κατάλληλη στιγμή, τον κατάλληλο χρόνο θα έλεγα. Ο Ναζίμ, ο οποίος είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της σημερινής αναμέτρησης, καθώς με τα δύο τέρματα που σημείωσε δίνει ένα τεράστιο τρίποντο στον Ολυμπιακό και με αυτό το τρίποντο Ολυμπιακός φεύγει από εδώ από την Τσαριτσάνη με ένα πολύ μεγάλο διπλό. Ξεκινάμε το δεξί της υποχρέωσης στο πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα πλέον θα δει τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Δεν θα είναι κανένα παιχνίδι εύκολο και το απέδειξε
Δικαιώνεται ο Γιώργο, ποιο? Είπα, είμαι αισιόδοξο, θα κερδίσει ο Ολυμπιακό. Ναι. Δεν υπάρχει καμία εύκολη ομάδα, δεν υπάρχει καμία εύκολη έδρα. Όλες οι ομάδες είναι δυνατές σε αυτό το πρωτάθλημα και το απέδειξε σήμερα ο οικονόμος της Αριτσάνης που έβαλε πολύ δύσκολα στον Ολυμπιακό και χρειάστηκε να φτάσουμε στο 93 για να πάρουν οι ερυθρόλευκοι τη νίκη και αυτό το πολύτιμο τρίποντο. Αυτά από εδώ, από μένα. Γιώργος Καρδαμάκης, ένα σχόλιο και από τον Γιώργο για το παιχνίδι. Επειδή είμαι πάντα τρίτος εγώ, εντάξει, δεν πειράζει, επιμένω, είμαι αισιόδοξος. Ο Ολυμπιακός θα κάνει φέτος ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλους, από τους φιλάθλους, από τον προπονητή, από τους ποδοσφαιριστές. Εύχομαι ένα καλό βράδυ. Λοιπόν, εδώ από το γήπεδο της Τσαριτσάνης δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Τελικό αποτέλεσμα για την πρώτη αγωνιστική στον τέταρτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Οικονόμος Τσαριτσάνης, Ολυμπιακός Βόλου. Ο Ολυμπιακός Βόλου, όπως είπε και ο Ευθύμης και ο Γιώργος, κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε πολύ σήμερα, την νίκη τους τρεις πρώτους βαθμούς. Από τον Μιχάλη του Χειμονίδη, τον Παναγιώτη τον Κοντογιάννη, τον Ευθύμη τον Χούτα, τον Γιώργο τον Καρδαμάκη και τον Σπύρο τον Σουφλάρη που ήταν στη μετάδοση και στο σχόλιο της σημερινής αναμέτρησης εδώ από το γήπεδο της Τσαριτσάνης. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.